Με πόνο καρδιάς αποχαιρετούμε τη μεγάλη Βραζιλία, την αγαπημένη αυτής εδώ της εκπομπής και καλημερίζουμε βεβαίως τους φίλους μας, έτσι. Τους Βραζιλιάνους. Τους Βραζιλιάνους με μια αγκαλιά αγάπης και ένα πατ-πατ στην πλάτη. Δεν μπορεί, θα έχουμε και κανένα συγγενή στη Βραζιλία. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε, πού είστε βασικά. Έχετε φύγει κι εσείς για Χαλκιδική, γιατί χθες πολύ ήταν αρκετά άδεια. Η αλήθεια είναι. Και σήμερα το πρωί. Από χθες το βράδυ, καταλαβαίνεις, ξέρεις, Παρασκευή είναι, καλό καιρό έχει. Λες ρε παιδί μου ότι θα υπάρχει μια κίνηση έξω. Ήταν πάρα πολύ χαλαρά τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε ήδη φύγει ή βρίσκεστε καθοδόν για να φύγετε σήμερα το πρωί ή σήμερα το μεσημέρι. Αν και ο καιρός, θέλω να σας πω ότι δεν θα σας κάνει πάρα πολύ το χατήρι. Θα μου πεις, είναι άλλος ο καιρός στη Χαλκιδική. Άλλος Θεός που λέει. Ήλιος, δεν σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε τι γίνεται, να εδώ βρέχει. Α, εδώ είμαστε στο beach bar τώρα. Ναι, μια χαρά είναι εδώ καιρός. Λες και αργεί να φτάσει εκεί η κακοκαιρία και πάει από Δευτέρα Τρίτη. Κοίταξε, είναι και ακροτήρι, πιάνει αλλιώς ο καιρός. Όχι, για να είμαστε καλοί άνθρωποι, το ότι εμείς έχουμε μείνει πίσω στην πόλη και έχουμε δουλειά. Θα έχουμε ίδιο καιρό, παιδιά. Δεν σημαίνει ότι θέλουμε έτσι ακριβώς να τους βρέξει. Έτσι, να πάνε καλά, να το χαρούν οι άνθρωποι. Το διημεράκι τους. Δεν είναι καλές προβλέψεις πάντως. Ήδη είναι συνεφιασμένος ο καιρός, έτσι. Αναβαθμίζεται η στήλη της εκπομπής και ο καιρός δεν θα είναι για τη Θεσσαλονίκη μόνο, θα είναι και για τη Χαλκιδική. Εννοείται. Είμαστε καλοκαιρινή μπουγάτσα με hangover, άρα θα πηγαίνουμε και σε καιρό Χαλκιδικής. Το καλοκαίρι τρως μπουγάτσα. Όχι, γενικά τα τυροπιτοειδή με φύλλο το ζεστό δεν είναι. Πολύ βαρύ. Ναι, σου πέφτει πάρα πολύ βαρύ, δεν μπορώ να το. Χίλιες φορές ένα σαντουιτσάκι κρύο, ας πούμε, με τυράκι ντοματούλα. Ναι, 100%. Λοιπόν, θερμοκρασία στην πόλη 28 με 32. Χθες έφτασε 38, έτσι. Χθες δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις, την ένιωθες την άπνοια, ναι, έτσι. Δεν έπαιρνες ολόκληρη ανάσα. Ναι. Δηλαδή, ακόμη και το βράδυ, γύρω στις 12. Που άνοιξα τα παντζούρια, την μπαλκονόπορτα για να. Γιατί έφευγα από το σπίτι, οπότε έπρεπε να κλείσω το air condition και να σου ήρθε ένα χαστούκι ζέστη. Μαζί είμαστε. Ναι. Δεν σου ήρθε. Μαζί είμαστε. Ανοίγω την μπαλκονόπορτα και. Έρχεται. Σου λέω, Παναγία μου, τι ήταν αυτό. Κύμα. Ειδικά άμα είσαι ώρες μέσα στο air condition. Λέω ένα τέτοιο σοκ έπαθα. Πριν καμιά δεκαετία γυρνάω από Γερμανία. Είμαι εκεί ένα μήνα, καλοκαίρι, Ιούλιο μήνα. Όπου εκεί ο καιρός στη Γερμανία είναι όπως ήταν εδώ πέρα όλο τον Ιούνιο. Κυκλοφορούσες με το σανδάλι, αλλά από πάνω είχες πάντα μαζί σου και ένα και μπουφανάκι, όχι απλό αντιανεμικό, ήθελες κάτι ζεστό. Ναι. Γιατί τη μια ώρα μπορεί να έβρεχε, την άλλη μπορεί να έπιανε και 25 βαθμούς σου λέει εκεί πέρα, πολλοί είναι για αυτούς. Και μπαίνω στο αεροπλάνο και γυρνάω 30 Ιουλίου. Καλησπέρα. Και φτάνω στο αεροδρόμιο το δοξασμένο της Θεσσαλονίκης στις 4 το απόγευμα. 30 Ιουλίου, 4 το απόγευμα. Ποιο jackpot πτήση δεν είχες? Δεν είχε. Ναι. Και βγαίνω. Και μου κόπηκε η αναπνοή. Δηλαδή κάνω ένα έτσι με το που βγαίνω έξω. Τώρα ναι. Φαντάσου και αεροδρόμιο. Άσφαλτος. Ναι. Η ζέστη από τα ελαστικά που βγάζουν τα αεροπλάνα. Είχες εσύ τη ζακέτα, την. Την είχα μαζί μου ζακέτα μέσα στο αεροπλάνο. Ναι, γιατί έφυγα από εκεί πέρα με βροχές. Και 18 βαθμούς. Να μην έχω. Να έχω. Να έχεις, βέβαια να έχεις. Και βγαίνω εδώ πέρα και βγάζεις την μπέμπελ. Ναι, σοκ. Ναι, είναι αυτή η απότομη αλλαγή. Λοιπόν, οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες, γι' αυτό είμαστε έτσι με τις υγρασίες. Από το μεσημέρι προβλέπεται μεταβολή του καιρού με ασθενή βροχόπτωση με τη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς maximum και μικρή εξασθένιση των ανέμων βόρειο-ανατολικούς. Το γυρνάει, ναι, από το μεσημέρι και μετά. Πάμε τώρα, πρώτο πόδι, Κασάνδρα. Αναμένονται αρκετές νεφώσεις με τη θερμοκρασία. Ακούσατε. Πρώτο πόδι, Καλυθέα, Πολύχρονο, Χανιώτη, Φούρκα. Μοιάζεις λίγο Σάνι. Μπράβο, μοιάζεις λίγο σαν τον Κωνσταντινίδη. Όχι. Οδηγό ή την κυρία από τα κτέλ που φωνάζει, που είναι στα κτέλ Χαλκιδικής. Για Σάνι, Πολύχρονο. Χανιώτη, Καλυθέα. Σακούδια, μεταμόρφωση. Ενδιάμεση στάση, πυργαδίκια. Αυτό είναι δεύτερο πόδι. Λοιπόν, 26 με 29. Βαθμούς και άπνοια στο πρώτο πόδι. Ωραία, άρα μπορεί ο κόσμος. Και από τις δύο πλευρές κάνουμε τον μπανάκι μας κανονικά. Τις απογευματινές όμως και βραδινές ώρες, ο καιρός θα παρουσιάσει το ίδιο σκηνικό με τη Θεσσαλονίκη. Λίγα σύννεφα, θερμοκρασία που θα φτάνει τους 25 βαθμούς, καλά, εντάξει, δεν θα έχει κρύο. Και μικρή ενίσχυση των ανέμων, βοριαδάκια. Μια χαρά. Όσοι πάτε πρώτο πόδι, δηλαδή δεν αλλάζετε τα σχέδιά σας. Απλά λίγο το βράδυ.
Εντάξει. Πάντα ένα τζινάκι, ένα ναι. ζακετάκι. Σιθωνία, δεύτερο πόδι. Ξεκινάμε, λέμε μέρη. Για οικογένεια. Ναι, ναι, ξεκινάμε. Νικήτη, Μαρμαρά, Καλαμίτσι, Πλατανίτσι, Αρμενιστή, Βουρβουρού. Ναι. Σικιά. Τρίτο δεν θα πεις. Παιδιά, για τρίτο πόδι δεν έχω. Δεν έχω. Γιατί έχουμε και τρίτο πόδι παραλίες. Θα μην πάτε στο Αγίο Όρος κατευθείαν. Θα τον γκουγκλάρω. Δεν έχουμε η Ερισσό. Πανέμορφη Ερισσός. Στρατώνει από εκεί μετά. Αμουλιανή. Ναι, δεν έχουμε από εκεί. Πόσο όμορφη Αμουλιανή. Γιατί δηλαδή... Πόσο αδικημένη Αμουλιανή. Γιατί δηλαδή έχεις κόψει το τρίτο πόδι. Εντάξει, θα το βρω. Από το πρόγραμμά σου. Αμουλιανή, όταν πήγα, είπα, είμαστε χαζοί για να μην το πω. Νομίζω ότι το όνομα αδικεί. Το συγκεκριμένο. Α, γιατί μου κάνει πολύ εξωτικό. Εμένα πολύ... Σου κάνει χωριάτικο. Πολύ. Δηλαδή, στην Αμουλιανή, σαν να λέμε... Πήγες Αμουλιανή και έμεινες σε ενοικιαζόμενα, παύλα ξενοδοχείο, γιατί εμείς έχουμε φίλους, είχα αυτή ναι. την τύχη. Απλά σου λέω, καταρχάς έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που πήγα, 6-7 τουλάχιστον. Να. Όχι, οπό... εγώ έχει 2. Έχουν περάσει χρόνια, δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση. Πανέμορφη. Είναι γιατί ξέρεις πώς αλλάζουν αυτά, από χρόνο σε χρόνο, ναι, ναι. τα καλοκαιρινά. Η παραλία της Αμουλιανής και τα νερά αυτά, τα πισίνας, τα καταγάλανα, είναι φαινόμενο. Το χωριουδάκι μέσα, τα σοκάκια, παραδοσιακό, ωραία μαγαζάκια, ωραίος κόσμος. Και θέλω να σου πω ότι, γιατί αναρωτήθηκα, το είπα σε αυτούς τους φίλους, ότι δεν είναι πολύ γνωστή, ότι είναι πάντα sold out κάθε χρόνο. Ναι, πρέπει να είναι sold out από νωρίς. Δεν βρίσκεις δωμάτιο εύκολα. Από νωρίς είναι sold out. Γιατί ακριβώς είναι... Εγώ έμεινα σε ένα πολύ ωραίο σπίτι στους φίλους μας, με σημαία ΠΑΟΚ πάνω. Αυτά είναι. Πώς έχουν άλλη την ελληνική σημαία. Ναι, ναι. Αυτός ο φίλος είχε τη σημαία του ΠΑΟΚ. Δηλαδή με το που έφτανε στην Αμουλιανή, επειδή είναι και παραθαλάσσιο το σπίτι, από το καραβάκι ακόμα βλέπεις τη σημαία να ανεμίζει. Ναι, αλλά δεν έχεις τον καιρό για Αμουλιανή, οπότε δώσε τον καιρό για δεύτερο. Θα δώσω για δεύτερο πόδι. Ο καιρός θα είναι 26 με 29 βαθμούς και άπνοια. Και εκεί, τις απογευματινές ώρες, το ίδιο σκηνικό. Θα παρουσιάσει τοπική συννεφιά, θερμοκρασία μέχρι 25, μικρή ενίσχυση ανέμων βορειοανατολικά. Ακριβώς το ίδιο με πρώτο πόδι. Άρα δεν αλλάζετε τα σχέδιά σας για σήμερα όσοι πάτε. Μια χαρά θα κάνετε τον Πανάκη. Και καλά να περάσετε. Και καλά έτσι. Να περάσετε. Λοιπόν, να μας στέλνετε φωτογραφίες. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι έτσι, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Έχει και κίνηση. Και αυτό να πούμε. Δώσε και την κίνηση. Λοιπόν, σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων προς Χαλκιδική αυτή τη στιγμή. Η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών είναι αυξημένη. Δεν παρατηρούνται προς το παρόν προβλήματα. Αν αλλάζει κάτι, φυσικά μας ενημερώνετε. Έγινε και ένα μικρό ατυχηματάκι, ένα γιοταχή προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού στο ύψος του εκεί πέρα στο Ρήσιο. Προσέχετε βέβαια. Χωρίς να επηρεάζεται βέβαια η κυκλοφορία ευτυχώς και δεν έχει και παραπάνω πληροφορίες, άρα όλα είναι καλά. Μεγάλες καθυστερήσεις ωστόσο έχουμε στο ύψος της Σοζόπολης, κλασικό σημείο. Στο ρεύμα προς Χαλκιδική, καθώς πριν λίγη ώρα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με μικρές υλικές ζημιές. Σύμφωνα με μαρτυρίες των οδηγών, η ουρά των οχημάτων είναι μεγάλη. Το έχω φιλοσοφήσει. Τι, πες. Θέμα. Με τα τροχαία. Μπορεί να γίνει ένα τροχαίο, έτσι, να έχουμε έτσι μια επαφή των δύο αυτοκινήτων. Έλα, το ίδιο θα σκεφτόμαστε. Θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι. Το γεγονός ότι σταματάει ο καθένας για να μας, δει τι γίνεται και υπάρχει καθυστέρηση. Για να δει τι γίνεται, γιατί έχει μια ουρά. Οπότε όταν φτάνει στο σημείο εκεί που κάτι έχει γίνει, έχει αντιληφθεί ότι έχει γίνει και σταματάει ο κάθε οδηγός για να δει... Μου σκέψω λίγο, 5 δευτερόλεπτα, 10 να κάτσει ο καθένας και να δει, δεν θα δει. Μόνο που κόβει ταχύτητα. Και... Άρα δεν φτάνε τα τροχαία για την κίνηση. Το κουτσομπολιό φταίει. Πιστεύω ότι είναι ένας βασικός παράγοντας ναι. που επηρεάζει την κίνηση μετά από τροχαίο. Μπράβο. Είτε γίνεται στον περιφερειακό, είτε γίνεται στον δρόμο προς Χαλκιδική. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Πριν πάμε σε αυτό το θέμα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε καταρχάς. Σήμερα έχουμε σχολιάσουμε Μουντιάλ, Βραζιλία, Γαλλία, Εμπαπέ, Ρονάλτο, Γιουβέντους. Μπουφόν, περίμενε όλη τη βδομάδα. Αγγλία. Πριν πάμε σε όλα τα αυτά. Τα μάτς που έχουν πάει στα πέναλτι. Πριν πάμε σε όλα αυτά όμως, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι. Πες μου λόγους που μπορεί να οδηγήσουν ένα ζευγάρι σε διαζύγιο. Λοιπόν, ασυμφωνία χαρακτήρων. Μετά από πολλά χρόνια. Απιστία. Απιστία. Ναι. Έλλειψη ενδιαφέροντος. Έλλειψη ενδιαφέροντος, ναι. Το να πρέπει ο ένας από τους δύο να φύγει. Πού να πάει. Είτε γενικά είτε ειδικά. Γιατί δεν υπάρχουν οι σχέσεις εξ αποστάσεως. Δύσκολα κρατιούνται και με γάμο. Οπότε λες... Αν και συνήθως ο ένας σέρνει τον άλλον από πίσω ναι. να βρει και εκείνος μια δουλειά, αλλά δεν είναι πάντα εφικτό αυτό. Το βασικό είναι... Η απιστία. Η απιστία. Το θεωρώ νούμερο ένα.
για να χωρίσει ένα ζευγάρι. Ναι. Η ασυμφωνία χαρακτήρων δεν είναι το νούμερο ένα. Και αυτό, ναι. Δηλαδή, άμα δεν περνάς καλά με τον. Άντε, τα δίνω από 35% Σωτήρι, και τα δύο. Είναι ασυμφωνία χαρακτήρων. Την Κετούλα, τη Γαρμπή. Δεν είναι Κετούλα, είναι Μαντώ Αντώνης Ρέμος. Κετούλα Γαρμπή, ναι. Κετούλα είναι. Κολλάει, ναι. Αλλά όχι, λέμε γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι. Πες μου εσύ λόγους. Ασυμφωνία χαρακτήρων. Απιστία νούμερο ένα και για σένα. Δεν είναι η απιστία νούμερο ένα. Η ασυμφωνία είναι. Η ασυμφωνία είναι. Ναι, ναι. Είναι και λίγο ότι βιάζονται και όχι ηλικιακά, ότι βρίσκουν τον άλλον και λένε. Κουράζονται εύκολα και δεν το παλεύουν. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Πώς λένε οι μανούλες, κορίτσι μου, ή και εμείς τα περάσαμε, κάνει υπομονή. Δεν είχανε Facebook τότε, να ξέρεις. Ναι. Δεν είχανε Facebook τότε. Έτσι ακριβώς. Δεν είχανε Facebook, Instagram. 500 ακολούθους, δηλαδή εμείς που έχουμε μαζί 15.000, τι πρέπει να κάνουμε. Τίποτα. Τίποτα. Να περάσει ο επόμενος. Λοιπόν. Τι έγινε, κάτι διάβασες τώρα και το ρωτάς αυτό. Την χώρισε. Α, περίμενε. Επειδή είμαστε και ποδοσφαιρο, ναι, και αθλητικές και οι δύο. Να υπάρξει, δηλαδή φέτος, αν είχαμε μία σχέση, ναι, ένα γάμο που άλλος ήταν ΑΕΚ, θα ήμασταν πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και εμείς οι δυο θα μιλούσαμε. Ο άντρας από γεννησιμιού με την μπάλα θα μιλούσε. Τώρα πιάνεις περιπτώσεις, ρε παιδί μου. Να ήταν, ναι, η άλλη, λοιπόν. Είναι στην συμφωνία χαρακτήρων όμως και αυτό, άντε. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, ναι, την χώρισε, ναι, μετά από 14 χρόνια γάμου. Είναι και το 14. Για πες. Το έβαλε, Σωτήρη. Όχι. Επειδή είπε άμπαλο τον Μέση. Όχι, κουκλίτσε μου, δηλαδή. Θα έρθεις, περίμενε τώρα, πριν προσπαθήσεις να το αλλάξεις. Να το δικαιολογήσω. Έρχεται σένα ο άντρας σου και σου λέει, δεν υπάρχει back matters. Το έκανα όσο πιο χειρότερο μπορώ, δεν πάει άλλο. Χειρότερο δυνατό, ναι, σενάριο, ναι. Σου λέω, έρχεται και σου λέει, ποιος μάτος, κουκλίτσα μου. Δεν υπάρχει. Μπακάκης, τι κάνεις. Μην γουρλώνεις το μάτι, έχει πάθει κεφαλικό φύλλο ακροατή, έχει στραβώσει το στόμα τη. Μου λέει δηλαδή μπακάκι αντί μάτος. Σου λέει ποιος μάτος, επιλέξει. Δηλαδή λίγο Ελένη, μάθε μπαλίτσα θα έξω σου πει. Έξω από το σπίτι μου. Μπακάκι, είδες. Να. Έξω από το σπίτι μου. Είδες. Δώσε λίγο. Το λέει και η Κετούλα, ορίστε. Του χωρισμού μας η ετοιμιγόρια, απλή ασυμφωνία χαρακτήρων. Ότι δεν ξέρεις μπαλά, αγάπη μου. Όχι, είναι δυνατόν, είναι ο άνθρωπος τώρα στη Ρωσία, έτσι είναι φουλ της Αργεντινής. Αργεντινή. Όχι, όχι, δεν είναι, είναι Ρώσος από ό,τι κατάλαβα. Ωραία, ναι. Ή ζει τουλάχιστον στη Ρωσία, δεν έχει περισσότερες, ναι, πληροφορίες. Ωραία. Ναι, στη Ρωσία. Και έρχεται η τύπισσα, η γυναίκα του, έτσι, ναι, 14 χρόνια στο πλευρό του, τα μετρούσε ένα-ένα και λέει άμπαλο τον Μέση. Κάτσε, κυρία μου. Κάτσε, κυρία μου. Έχει ο άνθρωπος, ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος, τον πόνο του για την εθνική Αργεντινής, για τα χάλια του Μέση. Και έρχεσαι εσύ. Τα δεδομένα χάλια του Μέση. Τα δεδομένα, ναι, αλλά πρέπει να σέβεσαι. Ναι, λίγο σέβεσαι. Να σέβεσαι. Και λέει, από την αρχή του Μουντιάλ μιλούσε με αρνητικά λόγια για το Μέση. Έλεγε ότι δεν παίζει καθόλου καλά και μάλιστα φώναζε ότι δεν ήθελε να ευστοχήσει στο πέναλτι με την Ισλανδία. Δεν μπορούσε να την ανεχτώ άλλη. Να σου πω κάτι, έχει δίκιο. Να σου πω γιατί. Τη είπα κατάμουτρα αυτά που σκεφτόμουν για τον Κριστιανό Ρονάλντο. Εντάξει, κάπου χόντρινε και ξέφυγε η κατάσταση, έτσι. Την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας και για τις ομάδες που υποστήριζα. Μετά μάζεψα τα πράγματά μου και δεν πρόκειται να επιστρέψω. Είπε ο συγκεκριμένος σε ρωσικά μουμουέ. Φίλε, αν χρειάζεσαι υπεράσπι φίλους μαζί να καταθέσουν, εγώ έρχομαι. Αθώς, κύριε Πρόεδρε. Αθώς, αθώς. Και να σου πω κάτι, άμα το κάνει από την αρχή του Μουντιάλ, πες εσύ ότι δεν τη είπε. Τον έχεις μιλάμε φάει. Μιλάμε για ποδοσφαιρικό ζευγάρι. Τον έχεις φάει. Μιλάμε για ποδοσφαιρικό ζευγάρι γιατί το συγκεκριμένο. Ανθρωπή μας. Γνωρίστηκε το 2002 στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οπότε, Γαλλία. Ήτανε. Ναι. Σωτήρι 2002 στη Γαλλία ήταν το Μουντιάλ. Ναι. Το 2. Το 2-2. Πού? Στην Κορέα, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, που σπρώχτηκε. Ναι, ναι, με Γερμανία. Το 8. Εντάξει. Πρέπει το σήκωσαν κιόλα. Ναι. Λοιπόν, το 98, ναι, που το σήκωσαν. Γνωρίστηκε το 2002, οπότε μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό ζευγάρι. Σίγουρα. Και άλλοι όμως δεν τα ζήγησε καλά. Όχι. Δηλαδή αυτό το θέτεις διπλωματικά. Πες εσύ τώρα ότι γνωρίζεις το άλλο σου μισό στην Τούμπα. Αχα, είμαι έτοιμη. Πες ότι γνωρίζεστε το 7-8. Ναι. Παντρεύεστε. Ναι. Με φεγγάρι, δηλαδή, πώς λέμε στον αστερισμό του Σκορπιού ή στη χρονιά του Δράκου οι Κινέζοι. Ναι, ναι. Στον αστερισμό του Σάντος. Ναι, ναι. Και έρχεται το τωρινό Μουντιάλ. Και βλέπετε Πορτογαλία.
Ναι. Και ξεκινάει. Ρε Σάντος, κάνε μια αλλαγή, δεν το βλέπεις τον και άλλον. Το καφέ δερμάτινο. Ναι, και δεν το σουτάρεις. Πες εσύ περίμενε. Ότι δεν θα το σουτάρεις. Περίμενε. Και να σου πει εκείνη την ώρα ναι. να παίζει. Δηλαδή, να σου πει και χθες για τον Νεϊμάρ ότι έχει κάνει τη χειρότερη δυνατή παρουσία σε Μουντιάλ, θα συμφωνήσεις. Αλλά να σου πει, ας πούμε, ποιος Καβάνι, ρε Λένα. Να μου πει σιγά ποιος... την απουσία. Και είναι 14 χρόνια γάμου όμως, δηλαδή λες... Είσαι πολύ καλός άνθρωπος κατά βάθος. Κάπου να μετρήσουμε. Δεν θα τα ακούει αυτά... Δεν θα βάλουμε το μέση μέσα στο σπίτι μας. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω κατά πόσο θα το άφηνα απ' έξω. Είναι βαρύ. Αναλόγως τι θα έλεγε βέβαια. Είναι βαρύ. Αναλόγως, όλα θέλουν. Σου λέω αυτό, αν σου έλεγε ένα για ντομάτος, τι θα έκανες. Εκεί δεν χωράνε. Τι! Δεν χωράνε οπαδικά, εκεί έξω από το σπίτι μου. Κατευθείαν, ναι. Και ο άνθρωπος εδώ πέρα έχει τρέλα με το Μέση. Και οι άλλοι μύριλες από την αρχή το Μουντιάλ. Ποιο Μέση και ποιο Μέση. Πάρε το σούτι σου και σύχασε. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Οφείλει να πατήσει, πες και εσύ κάτι για τον Κριστιάνο. Τι είπε και είδε ότι δεν σταματάει. Εγώ μαζί σου είμαι, φίλε. Λοιπόν, πάει αυτό το ζευγάρι, διαλύθηκε. Αυτές είναι οι παράπλευρες απώλειες του Μουντιάλ, της κάκης της πορείας της Εθνικής Αργεντινής, Γερμανίας. Γιατί μου έχει κολλήσει, γιατί η Γερμανία και έκανε καλύτερη. Ναι, λανθάνουσα γλώσσα, αλήθεια λέει. Λοιπόν, να πάμε όμως στο πρώτο διάλειμμα, ακριβώς να πάρουμε μία ανάσα, να πιούμε κι εμείς λίγο καφέ, να ξυπνήσετε κι εσείς και να πάμε να σε πάμε μια βόλτα στα 3-5 πηγάδια. Και στα 3 και στα 5. Ποιος είναι εκεί? Δεν ξέρω ποιος είναι εκεί, ξέρω μάλλον ποιος είναι εκεί και θα τον ακούσεις κι εσύ, αλλά ξέρω ότι χθες έβρεχε καταρακτοδός και είχε έτσι ένα πολύ πολύ ωραίο βράδυ. Για να είσαι σε ένα εκεί σπίτι στο βουνό κάπου, με το κρασάκι σου. Και οπότε άκουσα είναι και ωραία παρέα στο σπίτι που είναι όλοι μαζί. Και να είσαι έξω στο μπαλκόνι, έτσι να βρέχει καταρακτοδός και να έχεις το κρασάκι σου. Κρασάκι όχι, γιατί λογικά βλέπανε και Μουντιάλ, μπύρα. Μετά το Μουντιάλ. Μετά το Μουντιάλ. Θα τον ακούσετε κι εσείς. Πάμε στο διάλειμμα λοιπόν και ερχόμαστε. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε αθλητική εκπομπή. Ο Τάσος Αρνιακός πίσω από το μικρόφωνο είμαστε. Γιατί ενημερωθήκαμε και για ιερισό. Και για τρίτο πόδι. Φυσάει. Φυσάει αέρας. Φυσάει και περνούσε μάλιστα. Το άκουγες ρε παιδί με αυτό τον αέρα από πίσω. Μέσα από το τηλέφωνο έχει κύμα, έχει ένα κρυουλάκι, έτσι μου το μετέφεραν ακριβώς, ένα κρυουλάκι. Κρυουλάκι. Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι έχει κρύο, έχει ένα κρυουλάκι, ένα τσικ. Ένα κυματάκι το έχει. Άρα δεν κάνω μπάνιο ακόμα. Είναι και νωρίς, εντάξει. Θέλεις ότι αργότερα θα στρώσει. Έχεις ξυπνήσει και απλά πίνεις τον καφέ σου. Και λες όχι, δεν βάζω ακόμη μαγιό. Λοιπόν, στα 3-5 πηγάδια τι καιρό να έχει. Θα μάθουμε σε πολύ λίγο γιατί θα πάμε στον Νίκο Παπαδόπουλο. Μας στέλνετε καλημέρες στον καιρό, όπως είδατε χθες στη Βραζιλία. Αν στεναχωρηθήκατε το ίδιο με εμάς για την Βραζιλία ή αν χαρήκατε. Γιατί πιστεύετε ότι αυτή η φουρνιά του Βελγίου θα το σηκώσει. Θα φτάσει τελικό τέλος πάντων. FM και νό, τα μηνύματά σας στο 54-526, 1,24. Η χρέωση συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ και χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, πάμε στην προετοιμασία του Άρη, μια προσφορά της εταιρείας Top Gas, επίσημου αντιπροσώπου των κορυφαίων ιταλικών συστημάτων υγραεριοκίνησης BRC. Τον έχουμε τον Νίκο. Μετά τις 11, 11 κοιμάται. Έχει κάτι ενδιαφέρον. Κάτι βλέπει τώρα εκεί πέρα και θα μας το πει μετά τις 11. Έχει κάτι ενδιαφέρον. Σε ελεύθερη μετάφραση, αφήστε με να πιω έναν καφέ, να ανοίξει το μάτι μου και θα σας μιλήσω. Λοιπόν, μετά τις 11 θα πάμε στα 3-5 πηγάδια. Ξέρεις τι ηρεμία είναι τώρα στα 3-5 πηγάδια. Δεν σου λέω τώρα να πας στην πρώτη. Γιατί είναι 3-5 πηγάδια, είναι 3-5, είναι 4, είναι ο μέσος όρος. Εγώ πιστεύω ότι διαφωνούσαν, παιδί μου, κάτι και ο ένας έλεγε είναι 3, οι άλλοι έλεγαν είναι 5 και λέει ωραία. Μήπως είναι σωτήρια σύστημα. Αλήθεια τώρα, το ξέρεις. Ξαναπες το. Ο Σωτήρης Δασκαλάκης που είναι στην κονσόλα του ήχου και γενικώς τον εμπιστευόμαστε γιατί διαβάζει, μελετάει και έχει πάρα πολύ καλή μνήμη. Έδωσε την απάντηση. Έδωσε την απάντηση. Την ώρα που εμείς λέμε, εμείς το κακό κατευθείαν, μαλώνανε μεταξύ τους και βρήκανε μια λύση 3-5 πηγαδιά. Προωθούμε την αγάπη και τη σύμπνη απόψε. Ο Σωτήρης μας είπε ότι το χειμώνα είναι ανοιχτά τα 3 πηγάδια και το καλοκαίρι είναι ανοιχτά τα 5 πηγάδια. Και για να μην, μην έχουν προβλήματα, λένε 3-5 πηγάδια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πώς ρωτούν συντάλια στο παραπέντε για τα πατήσια. Είναι ένα εδώ, ένα εκεί και τα είπανε τα πατήσια. Ναι.
Είναι τέτοια ερώτηση το 3-5 πηγάδια, αλλά είχα την απορία. Να σου πω κάτι. Γκρινιάζουμε για τις διακοπές. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, αγάπη μου, φέτος θα σε πάω Χαλκιδική. Και λες, πάλι Χαλκιδική, ρε ματζίρι. Χαλκιδική, τα καλύτερα μου χρόνια. Τι ματζίρι, ξέρεις πόσο ακριβή είναι. Πιο φθηνό είναι να πας στη Θάσο, ξέρω εγώ. Ναι. Φυσικά και πιο φθηνό να πας στο Λονδίνο. Συγγνώμη, αν είναι να με πας Παξούς, τι θα πω. Φυσικά Παξούς. Φυσικά Παξούς. Αλλά ένα δεύτερο πόδι είναι εξίσου ακριβό. Πέρα από αυτό. Εμείς γλιτώνουμε τα ταξιδιωτικά τις βενζίνες που είμαστε πιο κοντά. Είμαι της φιλοσοφίας ότι στη Χαλκιδική θα πας για διήμερα, τριήμερα. Ναι. Αλλά αν έχεις άδεια. Ρίξε άδεια να πιάσω γεμάτο. Λοιπόν, αν έχεις την καλοκαιρινή σου άδεια, ρε παιδί μου, δεν θα πας Χαλκιδική. Mm. Εγώ νιώθω ότι δεν ξεκουράζομαι επειδή είναι τόσο κοντά. Και την έχεις δεδομένη, Ελένη. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι το μεγάλο μου πρόβλημα στο μυαλό. You took it for granted. Yes, of course. Γιατί ξέρω ότι τα μιλάς και πάρα πολύ ωραία από τα αγγλικά. Η αλήθεια είναι αυτή και χθες μιλούσα πάρα πολλές ώρες αγγλικά. Ναι. Σκέψω από 5 ώρες αγγλικά μιλούσα χθες. Σε κάποια φάση. Πολύ ωραία μιλάς όμως και τα ισπανικά. Τα μπέρδεψα χθες. Γιατί ήμουν με παρέα που ισπανόφωνων τέλος πάντων. Ναι. Αλλά δεν μιλούσαμε ισπανικά για ευνόητους λόγους. Γιατί τα ισπανικά μου είναι ακόμη σε πολύ χαμηλό level. Μια χαρά τα είπες. Εγώ στην Τρόικα σ' άκουσα και σε καμάρωσα μέσα στη βδομάδα. Πρέπει, την τρίτη, δεν πρέπει ήτανε... να αυτοκτόνησαν 3 Ισπανοί. Εμείς που δεν ξέρουμε Ισπανικά, ακούσαμε ότι τα είπες σε επίπεδο lower, τουλάχιστον. Τουλάχιστον, ναι. Ναι, ναι, ναι. Έλεγα ότι ό,τι μου ερχόταν στο μυαλό το έλεγα. Μια χαρά. Και χθες, τέλος πάντων, που είμαι με παρέα Ισπανόφωνων, σκεφτόμουν Ισπανικά και μιλούσα Αγγλικά. Κοίτα, προβλήματα που έχουν πολύγλωσσοι τώρα, Σωτήρη. Πλάκα κάνεις. Πετούσα και κανένα ελληνικό στη μέση γιατί δεν το θυμόμουν. Εντάξει, να μην του μάθεις και 5 ελληνικές λέξεις του ανθρώπου να ξέρει. Εντάξει, στην Ελλάδα ήρθε. Έρχονται πάντα αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό και το πρώτο πράγμα. Δηλαδή από τα πρώτα που ζητάνε να μάθουν, έτσι μια κακή λέξη, ρε παιδί. Και ρωτάνε για αυτή τη λεξούλα με τα πολλά αλφα. Ναι, την κλασική. Την οποία εμείς εδώ την έχουμε πει καλημέρα. Την τιμημένη λέξη. Και άντε τώρα να εξηγήσει στον άλλον ότι αυτή η λέξη είναι αναλόγως. Πώς θα την θέσεις στον άλλον. Πολυμορφική θα τη χαρακτηρίζεις. Δηλαδή, μπορεί να του πεις πού είσαι. Ρε μπιπ. Και να. Πού είσαι, ρε φίλε μου. Μπράβο, δηλαδή, είναι αυτό πώς να του. Και άμα του πει ο άλλος είσαι και πολύ, δηλαδή είναι βρισιά. Ναι. Έπρεπε να το δώσω. Αλλάζει ανάλογα ναι, με τη λέξη. Έπρεπε να του δώσω να το καταλάβει αυτό. Το πράγμα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, θα σε πάω κάπου αλλού, πιο μουντιαλικά. Όχι, εγώ ήθελα να σε πάω κάπου αλλού. Ωραία, πες άλλος... πρώτα γι' αυτό να σου πω εγώ μετά. Ναι, πού θα με πας διακοπές. Αλλά θέλω να το διαβάσεις στα ισπανικά. Καλημέρα να δώσουμε. Απομακρύνεται ισπανόφωνους, ναι. Λοιπόν, καλημέρα να πούμε από την ερωτική και άκρος ηλιόλουστη προς το παρόν Θεσσαλονίκη, στην εξωτική Καλαμάτα, στη Μεσσηνία. Όπως έγραψε και ένας φίλος, γκρινιάζεται για το πού σας πάνε διακοπές και ο Ρονάλντο την πήγε στην Καλαμάτα. Ναι, δηλαδή για το όνομα. Να σου πει τώρα, πώς τη λένε την κοπελίτσα. Γεωργίνα. Γεωργίνα. Εντάξει. Όχι, όχι. Δεν είναι για τα κυβικά του Κριστιανού. Όχι, όχι. Δεν σε είναι. Καμία περίπτωση εμφανισιακά θα μπορούσε να έχει δεκαπλάσια σε δηλαδή, προσόντα. Δηλαδή μετά την Ειρήνα Σάικ. Καμία, εντάξει, τώρα δεν υπάρχει μετά σύγκριση. Μετά την Ειρήνα Σάικ που ποια θα έρθει μετά την Ειρήνα και δεν θα έχει κόμπλεξ. Που έβαλε Κριστιανού μου τον πήχη εκεί πάνω. Έτσι. Ναι. Όχι. Όχι. Όχι, όχι. Και το όνομα, α, δηλαδή σου κάνει είναι, λίγο. Είναι ομορφούλα. Είναι ομορφούλα, αλλά καλή. Είναι μια τυπική κοπέλα. Έτσι, από τις δεκάδες που θα μπορούσαν εκατοντάδες. Ίσως θέλει να δείξει το απλό και καθημερινό λαϊκό παιδί της πολύχνης που κρύβει και μέσα του πάρα πολύ. Γι' αυτό έρθει και στην Καλαμάτα, ναι. Έτσι, στην Τίμια Καλαμάτα. Πώς έγραψε ο Σταύρος, αφήστε τον να πάει φέτος στη Γιουβέντους, να κάνει πρόβατα ασπρόμαυρα. Και του χρόνου θα κάνουμε τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος στην Πολύχνη, όπου θα φτάσει με παπάκι για να γίνει και μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Σε περιμένουμε, Κριστιανό, ένα τσιγάρο δρόμος είμαστε πια. Καλά, τίποτα, Τωρίνο, δίπλα έτσι είναι το παιδί. Και να σου πω και κάτι, και γιατί επέλεξε Καλαμάτα. Να πεταχτεί στο Τωρίνο, μα χρειαστεί. Εντάξει, άμα θες, δημοσιογραφικά το ξεχυλώνεις. Γίνεται ένα πρωτοσέλιδο. Λοιπόν. Διάβασε τον τίτλο πρώτα, στα ισπανικά, θα παρακαλώ. Κριστιανό Ρονάλντο descansa en Grecia mientras se resuelve su futuro. Απίστευτο. Ε? Τον descansa δεν ξέρω τι θα ξεκουράζεται. Πει. Ξεκουράζεται στην Ελλάδα. Την ώρα που σκέφτεται το μέλλον ναι, του. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Ψάχνει να βρει λύση για το μέλλον του. Μάλιστα.
Και την πρώτη παράγραφο θέλω πολύ, σε παρακαλώ. Λοιπόν, διαφήμιση από τη μάρκα, έτσι, για την Καλαμάτα, για το Κώστα Ναβαρίνο, είναι το ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο, εντάξει. Εσύ και εγώ δεν μπορούμε να πάμε, να ξέρεις. Όχι, δεν μπορούμε να πάμε, αλλά άμα σου πει όλος, πάμε στην Καλαμάτα, ρώτα, πριν γκρινιάξεις, ναι. Ρώτα καλού κακού, μην θέλει να σε πάει σε κανένα Κώστα Ναβαρίνο, έτσι, μην του πεις ποια Καλαμάτα τώρα είναι δυνατό να πάμε στην Καλαμάτα, μπορεί να θέλει να σε πάει σε ένα τέτοιο μέρος. Λοιπόν, γύρνα λίγο την οθόνη για να βλέπω τα ισπανικά. El futbolista de Real Madrid. Δεν το είπες έτσι χθες. Και μου έταξες ότι θα το διαβάσεις όπως μου το είπες χθες. Πώς το είπα χθες? El futbolista de Real Madrid. Να σου πω κάτι, το έκανα πιο οικείο. Σωτήρη, μου το διαβάζει χθες την ώρα που το βλέπει και λέει El futbolista de Real Madrid Cristiano Ronaldo. Και μου λέει, σε λέει... χαρεφουγιάδο. Και της λέω, λέει το κείμενο της μάρκα de Real Madrid. Εντάξει, ήταν πολύ το έκανε κατευθείαν όπως της ήρθε στο μυαλό. Συνέχισε κουκλίτσα. The Real Madrid, τέλος πάντων. The Real Madrid, για να καταλαβαινόμαστε. Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως τα έλεγε. Και ένας φίλος μας Πορτογάλος. Σε ρεφουχιάδο ντελα φοράχινε. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Mm. Όπου μιλάμε τώρα, πρέπει να έχουν αλλάξει σταθμό. Οι Ισπανοί να ψάχνουν τα λεξικά. Ο φίλος από το Μεξικό που πήρε και τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, προβοκάδα por su posible viaje. Porel Juventus de Turin. Αυτό που γράφουν από πού είναι η κάθε ομάδα. Μπορεί να έχει και άλλη Juventus. Ποια Juventus? Πώς είναι Άρη, Θεσσαλονίκη. Έχουμε και Άρη Μούδρου στη Λίμνο. Οι ξένοι τα γράφουν πάρα πολύ. Γράφουν Κριστιάνο Ρονάλντο, ξέρω εγώ. Ελένη, ηλικία 32. Ναι. Κόμμα. Γιατί πρέπει να τα γράφουν όλα τόσο αναλυτικά. Χούντο ασού φαμίλια, μαζί με την οικογένειά του. Εν Κώστα Ναβαρίνο. Ορίστε. Ουν λουχόσο κομπλέχο τουριστικό. Πολυτελές είναι το λουχός, έτσι. Από το Γρίεγο, λουξ, ναι. Ναι. Εν ελ σουροέστε ντε λα πενίνσουλα. Ναι. Ας μην γραφτεί ποτέ αυτή η εκπομπή, θα ήθελα. Να μείνω αυτά τα ισπανικά. Ντελ Πελοπόννεσο. Πελοπονέζο. Δεν το κάνουν έτσι, είναι πιο ισπανικό. Ναι, Πελοπονέζο. Πελοπονέζο. Καλά, δεν έχω μιλήσει για Ισπανούς για την Πελοπονέζο, να σου πω την αλήθεια, για να ξέρω πώς προφέρεται. Ναι. Σεγούν μέδιος λοκάλες. Σύμφωνα με τοπικά μέσα. Ναι. Πόσο εύκολο να το καταλάβεις. Είναι πάρα πολύ εύκολη η γλώσσα. El delantero de... Μην ψάχνετε τον από 33, τέλος πάντων. Άνιος. Χτες το είπα έτσι στα τέτοια. De 33 Άνιος. Τρες. Χούντος μαζί. Χούντος μαζί. Κάνεις και τα δαχτυλάκια έτσι. Δεν μπορούσα να θυμηθώ πώς είναι το 33. Κάτι έλεγα για το πάω. Περίμενε, πώς το είπε ο Ζαμπά όταν ήρθε. Ότι είναι δύσκολο όταν πήγα στη Ρωσία, ειδικά με τόσο διαφορετική γλώσσα, γιατί δεν είναι και λατινογενής η ρωσική, ότι με τους συμπαίκτες μου τον πρώτο καιρό βοήθησε πάρα πολύ παντομήμα. Ναι, ακριβώς. Και εγώ αυτό έκανα. Ορίστε, τρε-τρε, κάνεις τρε-τρε. Και δείχνεις με τα δάχτυλα μαζί. Χούντος μαζί. Ναι, ότι... Και δεν μπερδεύεσαι κιόλας ποιο να βάλεις πρώτο, δεύτερο. Τρες χούντος μαζί, 33, καταλαβαίνω. Ναι, γιατί οι Γάλλοι τα λένε ανάποδα μετά το 20, το ξέρεις αυτό? Ναι. Δεν λένε 21, λένε 1-20. Δηλαδή να με ρωτήσει κάποιος πόσο χρονών είσαι να του πω. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα γιατί θα πεις 18. Λέμε τώρα αν με πιάσει μια κρίση ειλικρίνειας. Ναι, και θες να πεις την ηλικία, ναι. Θα πεις 7-20, 8-20. Μην ανεβαίνεις άλλο. Όχι, εντάξει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, disfruta, απολαμβάνει, λέει, de sus vacaciones en el mar Ιόνικο. Αχ, ξαναπέστο. De sus vacaciones. Πω. Να, αυτό δείχνεις τώρα το lower, το ισπανικό. Τόσα χρόνια εκμάθησης. Κανένα, ποτέ. De sus vacaciones. De sus vacaciones, είναι οι διακοπές. Ναι. En el mar Ιόνικο. Μαριονίκο. Όχι, είναι mar η θάλασσα. Θάλασσα. Λάθος κάνανε. Είναι από εκείνη την πλευρά η Καλαμάτα. Όχι, λάθος. Βρέχεται από Ιόνιο, λάθος. Tras cerrar la temporada, primero con el Real Madrid, έτσι, όπως ναι. Το ξέρουμε, y luego con su selección nacional en el Mundial. Μετά τον αποκλεισμό, λέει. Ναι, λέει ότι ρε παιδί μου απολαμβάνει τις διακοπές του μετά την κανονική σεζόν που είχε με την Real Madrid και μετά την παρουσία του ναι. Στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας με το Μουντιάλ, ελιμινάδα por Uruguay που αποκλείστηκε από την Uruguay. Ωραία. Σεγούν μέδιους λοκάλες, σύμφωνα με τα τοπικά... Εγώ θα κάνω τη μετάφραση, έλα. Γεγάρουν εν αβιόν πριβάδο. Η πρώτη του προτεραιότητα. Όχι, ναι. Έφτασαν αβιόν, αεροπλάνο. Έφτασαν ιδιωτικό, πριβάδο. Ιδιωτικό αεροπλάνο, hasta el aeropuerto más cercano, στο πιο κοντινό αεροδρόμιο. Ναι. Y después, σε
τρανσλαδάρων αλ κομπλέχο εν ελικόπτερο. Και μετά πήραν ανταπόκριση. Όχι, όχι. Μετά με ιδιωτικό ελικόπτερο τους μετέφεραν. Και περίμενες η κούκλα μου το πεντάρι το πρωί από την Καλαμαριά. Για να κατέβεις. Έτσι, έτσι ακριβώς. Donde las medidas de seguridad para garantizar su privacidad con. Το κατάλαβα εδώ, κάτι του για να του εγγυηθούν ότι θα έχει ιδιωτικότητα. Μπράβο, απόλυτη. Για να είναι σίγουρος ότι θα έχει απόλυτη ιδιωτικότητα στις διακοπές του. A pesar de todo, tanto el cómico su pareja. Τίποτα, γρή. Α, κάτι για την παρέα του. Ναι, σου παρέχα είναι το ζευγάρι. Ναι. Παρέχα. Γεωργίνα Ροτρίγες, αυτή είναι η εκλεκτή της καρδιάς του. Το λέμε Γεωργίνα ή Τζορτζίνα. Η σου πριμέρ ήχο, α, έχει και το παιδί του μαζί, Κριστιάνο Τζούνιορ. Ναι. Αν σίδω φωτογραφιάδος της φρουτάντων τελαπλάγια ή εν λασπίστας δε τένις. Φωτογραφήθηκαν, παιδί μου, δείχνοντας ότι απολαμβάνουν τη θάλασσα και τα κόρτ του τένις. Και εκεί τα κόρτ, ωραία το τένις. Είπες, γιατί βλέπουμε και τένις αυτές τις μέρες. Έτσι ακριβώς. Να συνεχίσω. Ναι. Όλη τη μάρκα θα την πω έτσι. Ναι. Σε έχουμε εδώ πέρα Ισπανόφωνα, λοιπόν. Εμείς εκμεταλλευτούμε. Ναι, ναι. Νιώθω σαν το να λόλα ένα μήλο με τα ισπανικά. Aunque en Real Madrid aún no ha recibido una oferta en firme de la Juventus por Ronaldo, λέει ότι για την ώρα η Real δεν έχει δεχθεί κάποια προσφορά από την Juventus για το Ronaldo. Επίσημα είναι το en firme. Υπογραφή είναι, ρε παιδί μου. Σαν το, ναι, δεν είναι κάτι επίσημα. Μέδιος Ιταλιάνος, Ιλούσος, απούνταν και εν Τουρίν Γκαναρία 30, έτσι, 3-0 θα το λέμε εδώ. 3-0. Millones de euros annuales. Α, το κατάλαβα. Και σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, η ομάδα από το Τωρίνο του έχει προσφέρει 30 εκατομμύρια ετησίως. Ναι, annuales ετησίως. Σύφρα είναι υπογραφή και μουλτιπλικαρία. Τζίφρα που λέμε. Ναι, μωρέ μάνα μου, αυτό είναι. Δεν έπαιζαν οι τζίφρες. Ναι. Por cuatro. Και μουλτιπλικαρία. Αχ, τώρα μην μένεις λέξη-λέξη, ναι, μείνε, ναι, στο ζουμίκου, κέτσο μου. Πες. Και τι είναι εν este momento σου φουτμπολίστα με χορ παγάδο, el Pipita Higuaín. Καρδούλες, ναι. Κάτι λέει για τον Higuaín. Κάτι εδώ παίζει ο ανταγωνισμός ανάμεσά τους, πόσα παίρνει ο ένας, πόσα παίρνει ο άλλος και ο Πιπίτα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος τώρα της Γιουβέντους. Mm. Άρα λογικά αυτός θα παίρνει 30 εκατομμύρια το χρόνο ο Ρονάλντο αν πάει εκεί και τον τρώει τον Πιπίτα. Μάλιστα. Βέβαια, καταλαβαίνεις ότι δεν μας χωράει όλους οι Γιουβέντους. Γιατί είναι Πιπίτα, και ο Ρονάλντο. Ρονάλντο. Ντιμπάλο, ο οποίος Ντιμπάλο πήγε και έβαψε το... Γκριεσμάν που είναι απλό λαϊκό γαλλικό παιδί. Και δεν πανηγυρίζει όταν σκοράρει απέναντι στον κουμπάρο. Αχ, πόσα έχουμε να πούμε, ναι, τώρα. Δεν θα προλάβουμε. Δεν θα προλάβουμε πάλι. Ναι. Λοιπόν, δεν τους χωράει όλους. Δεν χωράει, όχι. Βλέπω τον Τιμπάλα να το φεύγει. Και είναι δίπλα τον Τιμπάλα. Τον Τιμπάλα βλέπω τον να φεύγει. Τον Τιμπάλα, εσύ σαν Ελένη Μπούντου δεν πρέπει να τον φέρεις προσωπικά εδώ. Ξεκάθαρα. Ναι. Να εισηγηθώ. Ναι. Λοιπόν, Ρονάλντο Σερία ενέσε κάσο, νο σόλο, ελ χουγαδόρ με χορ παγάδο, ντε σου πλαντίγιαση, σύνοντε τόδα λα Σερία Ιταλιάνα, πριμέρα τη Βεζιόν. Δεν λέει τίποτα εδώ, εντάξει, σημείωτο. Έτσι, δεν αν ενδιαφέρεστε. Λέει ότι θα πάει για πρώτη φορά στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Όχι, δεν είναι η πρώτη περίπτωση, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρονάλντο θα είναι ο καλύτερα αμοιβόμενος ποδοσφαιριστής. Όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά ήταν και στην Πριμέρα. Ωραία. En el Real Madrid también le ha ofrecido esta cifra al portugués, pero. Δεν θέλει, λέει, να συνεχίσει στη Ρεάλ. Ρονάλντο νοκέρο σε γύρεν Μαδρίτ. Είναι δυσαρεστημένος ο Ρονάλντο. Έτσι, το γι' αυτό... είπε και μετά τον τελικό του τσουλού. Γι' αυτό φεύγει. Έμαθαν ότι τον κοστολογούν στα 100 εκατομμύρια και ο τσουλή μισό λεπτά, κύριε παιδένια. Είμαι ο καλύτερος στον κόσμο γιατί είναι και ο Ρονάλντο και τα λέει πάρα πολύ εύκολα αυτά. Και με κοστολογείται 100 εκατομμύρια. Όχι. Την ώρα που ο άλλος με τα νούντλς για μαλλί πήγε με 222 στην Παρί. Έτσι ακριβώς. Οπότε... Και ό,τι έκανε η Εθνική Πορτογαλία το έκανε χάρη σε μένα, ενώ ο άλλος με την Εθνική Βραζιλία δεν μπόρεσε να συνεισφέρει στο ελάχιστο. Άσε που του αρέσει γενικά η Γιουβέντους του Ρονάλντου. Δηλαδή... Του ταιριάζει. Του ταιριάζει, θα το δούμε μέσα στο γήπεδο. Αν του ταιριάζει, αν του ταιριάξει και το Ιταλικό, αν του ταιριάξει και η Γιουβέντους. Πάντως σίγουρα. Συγγνώμη, περίμενε τώρα. Κάνε λίγο εικόνα. Στα ασπρόμαυρα, τον έχω κάνει ήδη. Πέρα από δει. Τα ασπρόμαυρα, είδα και φωτοσοπαρισμένες φωτογραφίες ήδη. Δεν θα πάρεις δηλαδή μια φανέλα Ρονάλντο. Θα την πάρεις.
την ασπρόμαυρη. Είναι στα ασπρόμαυρα, ναι. Θα μου πεις γιατί δεν κρατιέσαι ένα χρόνο, μήπως το φέρεις εδώ. Για να δω. Για να... Πρόεδρε, είναι δίπλα. Ναι, ναι, ναι. Είναι δίπλα. Δηλαδή, απλά στέλνεις ένα πουλμαντό. Πουλμαντό, ναι. Με 30 δικά μας παιδιά, με ίδια κόμη Ρονάλντο, να πάνε εκεί πέρα με το ίδιο χρώμα Ρονάλντο. Uh-huh. Τα δικά μας, τα παιδιά τα πάω ξάκια. Και τον πείθεις. Τον πείθεις. Του λένε. Χου. Δεν του λένε αυτά που λένε στο Verbum στο Instagram. Καλά, εντάξει. Αυτό πρέπει να γίνει ένα βιβλίο. Δεν του λένε αυτά. Γιατί τα αγγλικά που γράφονται στο Verbum από κάτω, το πασά μου. Είναι σαν τα δικά μου τα αντίστοιχα ισπανικά. Ναι, ναι, ναι. Α, ναι. Ναι, να ξέρω δηλαδή, τι λέμε σε αυτήν την εκπομπή. Ναι, ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτά τα αγγλικά τα οποία βλέπεις από κάτω, come to PAOK, ρε. Έτσι αντίστοιχα εγώ μιλάω τα ισπανικά. What Turkey έπεσε πολύ. What ποια, ποια Τουρκία, ας πούμε. Ναι. Και το come here my πασά. Come here my πασά. Ναι. Ωραία. Του πασά μου. Come here my πασά. What Turkey now. Με λες. Λέει χαλκιδική nowhere και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Το πιο ωραίο μήνυμα που έχουν φύγει τώρα, έτσι. Τα είναι χάσει. Πολύ πάνω, ναι. Είναι πολύ πάνω. Τέλος πάντων. Έπεσαν πολύ ωραίες ατάκες. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα πήγε 11 πάλι. Δεν έχουμε πει τίποτα για τα χθεσινά μάτσα. Έχουμε Γαλλία και Βραζιλία, θα έλεγα, έτσι, λανθάνουσα γλώσσα. Και είδα και την ταινία. Με τον Πελέ. Την είδα, δύο φορές. Εγώ... Και εκεί που θυμάσαι τι σου έλεγα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, ότι δεν θέλω καμία από αυτές τις ομάδες Βραζιλίες τέτοια. Και είδα την ταινία. Και έκανες την κολοτούμπα και σου. Και έκανα την κολοτούμπα μου ότι... Το Μπραζίλ, το Ζίγκα είναι κάτι είναι τρόπο ζωή. We are the beautiful game, να ξέρεις. Ναι. Και πολύ στεναχωρέθηκα χθες. Δεν έχουμε καθόλου Λατίνους. Έτσι, πάμε για ένα Euro. Ναι. Euro 2018 στα γήπεδα της Ρωσίας. Τελειώνει το μάτς και στο Twitter, στο timeline. Δεν διάβαζες άλλο tweet. Για το Euro το κάνατε, Euro το κάνατε. Μέχρι και ο Γκάρι Ολίνεκερ έγραψε. World Euro Championship. Έτσι ακριβώς, δεν έχουμε καθόλου. Λατίνους, έφυγε η Ουρουγουάη. Η Ρωσία πέσει είναι και στις δύο Ηπείρους, οπότε είναι Ευρασία. Όχι, δεν είναι. Αλλά ευρωπαϊκό, δεν στην Ευρώπη συμμετέχει. Δεν έχουμε Λατίνους. Πώς λέγεται αυτό, δηλαδή στα γαλλικά λέμε «Oh mon Dieu, je ne peux pas porter ça». Θες να το πω στα ισπανικά? Ναι, δεν θα τα αντέξω αυτό. Τι μας έτυχε, τι μας έλαχε. Αν σου έρχεται το έλαχε πιο εύκολα από το έτυχε. Το έλαχε στα ισπανικά. Ναι, γι' αυτό σε βοηθάω. Το έλαχε. Τι μας συνέβη, τι ατυχία, κάτι. Δεν βγάζουν τέτοιο... Η τύχη πώς είναι. Να, όταν με κομπλάρεις έτσι... Τη ρωτάω απότομα. Όταν με ρωτάς... Η τύχη είναι... Η τύχη είναι... Για πώς είναι η τύχη... Στείλτε ρε εσείς τα μηνύματά σας, FM και ενώ στο 54-5-26. Πώς είναι η τύχη στα ισπανικά, έχουμε κολλήσει εδώ η πέρα. Η Ελένη το ξέρει, απλά θέλει να σας τεστάρει, αν το ξέρετε κι εσείς. Ακριβώς. Είναι σαν το. Δεν καταλαβαίνω εδώ τι λέει. Δεν λέει κάτι σημαντικό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ας γκουγκλάρουμε λοιπόν. Τίμιο Google Translate. Λοιπόν. Εγώ θα το βρω τώρα. Φουρτάδο, ορίστε. Ποιος ξέρει τόσο ισπανικά. Ο Παύλος μας έστειλε ότι είναι Φουρτάδο. Αυτό. Εσύ γιατί γράφεις το δυστυχώς εκεί. Γιατί θέλω να πω τι ατυχία. Τι ατυχία. Στα αγγλικά δεν λέμε unlucky, θέλω να σε ενημερώσω. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα πεις στα αγγλικά τι ατυχία, Θεέ μου. Oh my god, what an unlucky. Δεσγραφιάδο, αυτό είναι το... Γραφιάδο είναι το ευγνώμων. Σου λέει όμως ότι έχει και το ανφελής, είναι και το desventurado. Ινοπορτούνο. Φουνέστο. Μάλιστα. Δεσδιχάδο. Ας κλείσουμε τα λεξικά. Καλημέρα και σε σένα, Παύλο. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Κάπως αλλιώς είναι η τύχη όμως. Γιατί έχω κολλήσει εγώ με αυτό. Let's go to the break. Let's go to the break. Because yes. My mind now is... Is bell. Κουδούνι. Yes, is bell my mind now. And we will be back. Okay. Here we are. Yes. We are back from the break. Ναι. And yes. We yes, listen to the intro of Shakira, the Spanish version of the song Whenever, Wherever. Suerte. Τώρα τα λέει ο κόσμος, έχει ανοίξει το ραδιόφωνο και θα λέει τι ακούει. Τι τρελές είναι αυτές, μιλάνε στα αγγλικά. Αυτή την εισαγωγή την ξέρεις από αυτό το τραγούδι. Φυσικά. Η Νατάσα είναι εδώ. Αλλά σε άλλη βερσιόν, έτσι. Από Shakira. Το αληθινό, το και πραγματικό. Και δεν έκανε remix η Σακύρα τη Νατάσα, έκανε η Νατάσα τη Σακύρα. Λοιπόν,
και το βρήκαμε πως είναι η τύχη. Έχεις δίκιο, Παύλο, έχω δώσει και εξετάσεις και από κάτω έγραφε «Buena suerte» και δεν μπορούσα να θυμηθώ. Και λέω τι μου λένε από κάτω. Ωραία, αλλά το τι ατυχία, Θεέ μου, πως είναι. Αυτό λύστε μας. Ας ακούσουμε λίγο Σακύρα. Βρες λίγο, Παύλο. Δηλαδή στα αγγλικά θα βάζαμε ένα αν. Θα το λέγαμε αν λάκι το λάκι. Τα story της Σακύρα. Ναι. Καλά, τα μωρά είναι το ένα φωτογραφία της Σακύρα και το άλλο φωτογραφία του Πικέ. Τα story που έκανε όλο αυτό το διάστημα μέχρι και τον οδυνηρό για μας τους φίλους του ποδοσφαίρου αποκλεισμό της Κολομβίας από την Αγγλία. Ναι. Που ήταν τα μωρά με φανέλες Κολομβίας και φωνάζανε Κολούμπια, Κολούμπια, τα είδες. Ο Ισπανός Ζεράρ Πικέ τι κάνει για όλα αυτά. Μετά λένε για τα δικαιώματα των πατεράδων. Ό,τι θέλει τα κάνει. Η Σάκη. Λοιπόν, η Σάκη η οποία είδε και αυτή την Κολομβία να αποκλείεται από εγώ την για τον Βαλντεράμα στεναχωριέμαι. Για τη Σακύρα. Για τη Σακύρα, βέβαια. Γι' αυτό το έθνος που έχει βγάλει και την άλλη, την πολύ ωραία τη γυναίκα, πώς τη λένε. Την. Κολομπιάνα. Κολομπιάνα, την που παντρεύτηκε. Την. Τη μεγάλη. Μεγάλη, όταν λέω. Αχ, έλα. Σοφία Βεργκά. Ντροπή. Ναι, Σοφία, συγγνώμη. Σοφία, δεν σε θυμόμουν, εντάξει. Σοφία, συγγνώμη που σε είπε. Δηλαδή, να λες τώρα την άλλη μεγαλοκοπέλα. Μικρή είναι η Βεργκάρα, δεν εντάξει, μικρή. Δεν είναι μικρή, αλλά μην το λες. Λοιπόν, γυναικάρα η Σοφία Βεργκάρα. Ναι, έχει βγάλει κολο. Στον κόλ της Κολούμπια, τι έκανες, γιατί. Σηκώθηκα, πανηγύρισα. Το παίζω στο στοίχημα. Α, εσύ στοιχηματικά το είδες. Το είδα, Εγώ το είδα. Αλλά. Είμαστε στους δύο καναπέδες με την αδερφή μου και μου λέει: σε παρακαλώ, μην τζιρίξεις. Για έναν Εσκομπάρ, για έναν Νάρκο, για μια Σακύρα. Τις γραμμές που εξαφανίζει. Δηλαδή, έρχεται το πρώτο στημένο για την Αγγλία. Ναι. Και πάει ο διάτητης και κάνει με το σπρέι τη γραμμή. Και από τις πατημασιές η γραμμή εξαφανίστηκε. Ξέρεις τι έγινε εκείνη την ώρα Twitter, έτσι. Πάρτι. Ότι δεν αφήνουν γραμμή για γραμμή κτλ. Λοιπόν, χθες αποχαίρεται όμως και η αγαπημένη Ουρουγουάη, χωρίς Καβάνη στην σύνθεσή της. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε η Ουρουγουάη. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ καλή η Γαλλία, έτσι. Ναι. Τι να πούμε για Εμπαπέ. Με εκνεύρισε χθες ο Εμπαπέ, θα σου το πω. Γιατί σε εκνεύρισε, για το που έπεσε κάτω. Εντάξει, από πού μπορεί να τα άμαθα αυτά, πιστεύεις. Από ποιον. Πού παίζει ο Εμπαπέ. Στην Παρή. Ποιος είναι στην Παρή και τον κοροϊδεύαν γιατί έπεφτε συνέχεια. Ο Νέιμαρ. Από πού μπορεί να τα άμαθε. Ο Νέιμαρ, ο οποίος χθες πρέπει στα 90 λεπτά, τα 70 να ήταν κάτω. Λοιπόν, ψάχνω τώρα. Τη φωτογραφία του Χιμένεθ. Όχι, ψάχνω το αντίο του Καβάνη. Oh. Γενικώς είναι η Ουρουγουάη συναισθηματική ομάδα, έτσι. Δηλαδή έβλεπες και τον προπονητή στον πάγκο με τις πατερίτσες. Μία ομάδα που σου δημιουργεί πολλά ωραία συναισθήματα η Ουρουγουάη. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που θα σου πει ότι όχι την υποστηρίζω, ότι την αγαπάω. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, τη γουστάρεις. Έτσι ακριβώς. Το βρήκα, έλα. Λυπημένος, ναι, πολύ. Αλλά υπερήφανος και υπόχρεος στο Θεό που έζησα αυτή την εμπειρία με αυτήν την οικογένεια που είμαστε εντός και εκτός γηπέδου. Είμαι υπερήφανος που είμαι Ουρουγουανός και υπέφερα αυτές τις στιγμές. Είμαι περήφανος διότι όλο είναι μέρος της ζωής. Πρέπει να συνεχίσουμε να κοιτάμε μπροστά. Έχουμε ακόμα πολλά πράγματα να ζήσουμε. Εμπρός Ουρουγουάη, η φανέλα συνεχίζει. Μπράβο, Έντισον. Συγκλονιστικό έτσι φινάλε, συγκλονιστικό αντίο από τον Καβάνη. Το βλέπαμε και στην τηλεόραση και στα πλάνα που τον έκαναν και ήταν στον πάγκο γιατί δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμού του. Στον πάγκο με στεγνό μαλλί, έτσι. Ναι. Τον είδαμε. Είναι λίγο φρίζαρι στο έχει γρασία στη Ρωσία. Και στο κλάμα του Χιμένες. Του Χιμένες. Στο κλάμα του πιτσιρικά από τις εξέδες. Αχ, το πουλάκι μου, ράγεσε η καρδούλα μου εκείνη την ώρα. Γενικά, χθες νομίζω ότι ήταν οδυνηρός αποκλεισμός. Σου λέω και πες για και το άλλο κλισέ. Ποιο? Κοντρά συναισθημάτων στις κερκίδες. Ναι, το απόλυτο κλισέ που δείχνει τους Γάλλους να πανηγυρίζουν. Και σε κάποια φάση εκεί στο 82-83 ναι. Πιάνει η κάμερα τον Χιμένες, έτσι. Στείνεται το τείχος, έχει πάει στο τείχος της ομάδας του. Και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του γιατί ο δείκτης σκορ είναι στο 0-2 για τη Γαλλία. Βλέπει ότι είναι μπροστά στον αποκλεισμό και ότι δεν αλλάζει κάτι στα τελευταία λεπτά. Και αρχίζει και κλαίει, τον έχουν πιάσει τα κλάματα.
Συγκινητική από στιγμή. Τις πιο έτσι δυνατές στιγμές του Μουντιάλ. Έβλεπες επίσης ένα μπιτσιρικά στην κερκίδα να... Εκεί πόνεσε η καρδιά μου, αλήθεια. Να δηλαδή, σπαράζει να βλέπεις τώρα το πουλάκι εκεί πέρα να κλαίει. Και ξέρεις τι, αυτές είναι εικόνες και στιγμές που σου μένουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν μεγαλώνεις λες ότι θυμάμαι ότι με είχε στοιχειώσει, ξέρω εγώ, το Μουντιάλ της Ρωσίας, ο αποκλεισμός από τη Γαλλία, γιατί ήμουν εκεί και το να είδα. Να σου πω κάτι. Λέμε πολλά για το VAR. Εμείς οι δύο έχουμε ψηλοαντίθετες απόψεις για τη χρήση του. Ναι. Στα προηγούμενα Μουντιάλ, ας πούμε, από το Μουντιάλ της Βραζιλίας, έχεις να θυμάσαι τη δαγκωματιά του Σουάρες. Ναι. Έτσι. Μην πεις για την Εφτάρα. Δεν θα μην το πεις πω. Μην για την Εφτάρα, δεν θέλω να τη θυμάμαι ούτε εγώ τη Βραζιλιάνη. Έχεις να θυμάσαι πέντε πράγματα μη αγωνιστικά, τα οποία όμως λύνονται από διαιτητικές αποφάσεις, έχουν να κάνουν με τους παίκτες. Τώρα έχεις να θυμάσαι πιο συγκινητικές, δηλαδή θα θυμόμαστε. Πιο ανθρώπινες, πιο ποδοσφαιρικές στιγμές. Την κερκίδα της Σενεγάλης. Τον προπονητή της Σενεγάλης. Τον δάσκαλο, τον προπονητή της Ουρουγουάη. Τον Ταμπάρες. Δηλαδή, και το πώς πανηγύρισε αφήνοντας πατερίτσες. Έχει πολλά, πολλά πιο και διάφορα. Πιο ανθρώπινα. Λοιπόν, για να δούμε όμως ο Νίκος Παπαδόπουλος τι θα θυμάται από αυτό το Μουντιάλ. Νίκο. Καλημέρα κορίτσια, τι κάνετε? Καλημέρα. Πριν λίγο ξύπνησες? Όχι, έχει κανένα το ρουτζούρι 11. Έχει 2,5 ώρες. Είσαι από το πρωί στο πόδι, ένας ακούραστος εργάτης της δημοσιογραφίας, γιατί είσαι στην αποστολή του Άρη. Βεβαίως, προσφορά της εταιρείας Top Gas, επίσημο αντιπροσώπου των κορυφαίων Ιταλικών συστημάτων υγραεροκίνησης BRC. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί? Χθες είδα μια βροχή, ένα σκηνικό χειμώνα, το ζήλεψα λίγο, αλήθεια θα σου πω. Ναι, αν δεν ξέραμε ότι είναι Ιούλιος, θα νομίζαμε εδώ πέρα ότι είμαι στη φθινόπωρο προς χειμώνα. Δηλαδή σε σημείο που κόπηκε και το σήμα στην τηλεόραση κάποια φάση που βλέπαμε το βραδινό το παιχνίδι του Μουντιάλ. Το τελευταίο τετάρτο δεν το είδαμε. Δηλαδή όλη αυτή την αγωνία, το σφυροκόπημα της Βραζιλίας δεν το είδατε? Όχι. Αυτά είναι τα αρνητικά. Δεν χάσατε και πολλά. Ο Νεϊμάρ έκανε ακριβώς τα ίδια που έκανε και στα υπόλοιπα 65 λεπτά. 75. Ναι. Ακριβώς τα ίδια. Τον γκολ το είδατε? Τίποτα δηλαδή. Τίποτα δηλαδή. Το απόλυτο τίποτα. Γι' αυτό. ναι. Όχι, έπιασε ένα σουτ στο 88 το οποίο έβγαλε ο Κουρτουά με τα κροδάχτυλα. Ναι. Εντάξει. Μην τον αδικούμε. Και έχασε και ένα σουτ στα πουλιά του Κουτίνιο. Βγήκε μια υποδειγματική αντεπίθεση και ο Κουτίνιο την έστειλε στους θεατές. Αυτά έχασε. Κοίτα, εντάξει, νομίζω το καλό κομμάτι του παιχνιδιού, το πρώτο ημίχρονο το είδαμε, εντάξει. Γιατί το Βέλγιο ήταν απολαστικό. Ωραία ομάδα. Νίκο, πριν πάμε στο στατουάρι και τα δικά σου, έτσι, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό, ποια στιγμή θα θυμάσαι από το Μουντιάλ? Μέχρι στιγμής. Πάντα, ναι. Ποια στιγμή? Κάτι που σου έμεινε, ρε παιδί μου, ένας πανηγυρισμός, ένα γκολ, κάτι από τις εξέδρες. Μην μου πεις καμιά ρωσίδα τώρα. Πάμε σε πιο. Τι θα λες τα παιδιά σου όταν με το καλό παντρευτείς στο εκκλησάκι της Επανομής? Ναι. Όχι της Επανομής. Είναι της Γιώνης, συγγνώμη. Σίγουρα το χθεσινό γκολ του De Bruyne, σίγουρα. Ναι. Είναι μια στιγμή. Η δεύτερη είναι εκείνος αστείος θεατρινισμός του Νεϊμάρ στο προηγούμενο παιχνίδι της Βραζιλίας που έπεσε κάτω λες και το χτύπησε κανένα. Ποιος από όλους, γιατί. Αυτός ο τελευταίος. Το προηγούμενο παιχνίδι. Ναι, που γιατί έδωσε η Βραζιλία. 25 φορές. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, γενικότερα δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια έτσι και να την κρατήσω πολύ έντονα, γιατί είναι ένα πολύ καλό μουντιάλ, θα έλεγα. Το οποίο μας έχει προσφέρει όμορφα παιχνίδια, εντυπωσιακά παιχνίδια και κυρίως εκπλήξεις. Και ρε παιδιά, και υπάρχει κόσμος που δεν έγραψε, τοποθετήθηκε ότι δεν προσφέρει συγκινήσεις το Μουντιάλ της Ρωσίας. Δηλαδή τι άλλο θέλουν? Πραγματικά, έχουν γίνει ό,τι μπορείς. Η πρόκριση του Βελτίου στο 95, η ισοφάριση της Κολομβίας στο 93. Γενικώς νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό Μουντιάλ, τέλος πάντων. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Ποια μέρα είναι αυτή η προετοιμασία? Τρίτη μέρα προετοιμασία. Τι γράφει το ημερολόγιο σου λοιπόν μετά από 3 μέρες προετοιμασία? Το ημερολόγιο. Θα έλεγα ότι μέχρι στιγμής όχι μια προετοιμασία ειδικών συνθήκων, αλλά σίγουρα η ομάδα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι η ομάδα που θα βλέπουμε και τη νέα σεζόν. Γιατί περιμένουμε να γίνουν πολλές προσθήκες. Ήδη τις προηγούμενες μέρες ο Άρης έκλεισε 4 παίχτες που αναμένω την επόμενη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη και δεν μπορούμε να θεωρήσουμε σίγουρη την παρουσία κάποιων παιχτών που είναι εδώ πέρα σε τρία-πέντε πηγαδιά. Κυρίως αυτών που έχουν συμβόλαιο. Δεν αναφέρουμε σε αυτούς που έχουν ανανέωση ήδη, γιατί αυτοί που ανανέωσαν με,
μετά και από την, μετά και το πράσινο φως που άναψε ο Ερέρα, ναι, για τις περιπτώσεις του. Εντάξει, είναι οι πρώτες αναγνωριστικές μέρες, είναι οι πρώτες μέρες προσαρμογής. Συγγνώμη λίγο, ακούω τη φωνή του Γιώργου, του φίλου μας, πες το λίγο πιο ήρεμα. Πιο ήρεμα. Και σκέψου δεν είναι δίπλα μου κιόλας. Είναι μακρύ και ακούγεται, φαντάσου. Ναι, χαρακτηριστική. Φωνάζει. Με τον Γιώργο, ξέρεις, έχουμε ταξιδέψει τυχαία μαζί από Ολλανδία. Βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο. Όπου έχω χάσει τη βαλίτσα μου, περίεργο έτσι, την έχω ξεχάσει. Και τρέχω αλαφιασμένη στο αεροδρόμιο τώρα, σε ένα αεροδρόμιο της Ολλανδίας, για να βρω τη βαλίτσα μου. Και πέφτω πάνω στο Γιώργο και μου λέει: Τι έπαθες, παιδάκι μου, γιατί τρέχεις έτσι? Και λέω: Η βαλίτσα μου. Και κάπου εκεί τη βρήκα, τέλος πάντων, και απέκτησα ξανά το χρώμα, το ανθρώπινο. Άσχημο πράγμα αυτό. Πλάκα κάνεις. Σκέψου τώρα μετά από ταξίδι που έχεις ψωνίσει, έχεις πάρει πράγματα και γυρνάς. Εγώ έχασα στη Φιλανδία βαλίτσα, όταν πήγαινα. Και δεν είχα πράγματα τις πρώτες μέρες μέχρι να έρθει. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Λοιπόν, μπορείς να συνεχίσεις μετά από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρένθεσή μας, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι είναι μέρες προσαρμογής των παιχτών σε ένα πολύ έντονο και απαιτητικό πρόγραμμα, το οποίο έχει εφαρμόσει με το καλημέρα ο Ερέρα, ο οποίος δεν έχει χαριστεί, είναι η αλήθεια, στους παίχτες σε αυτές τις πρώτες μέρες εδώ πέρα στην Τραπεζαρία. Πολύ έντονες προπονήσεις, πολλή δουλειά και πολλή δουλειά με μπάλα, το οποίο είναι από τα χαρακτηριστικά του Ισπανού τεχνικού. Το ξέραμε και πριν έρθει στην ομάδα. Του αρέσει να βάζει πολύ την μπάλα στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Συνήθως σε αυτή τη φάση της προετοιμασίας οι ομάδες, στις πρωινές προπονήσεις τουλάχιστον, κάνουν μόνο φυσική κατάσταση. Ο Ερέρα βάζει και την μπάλα από το πρωί στο πρόγραμμα. Και όχι τόσο το τρέξιμο και τις ασκήσεις της αερόβης. Υπάρχουν και αυτές, αλλά η μπάλα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο μέχρι στιγμής στο ασκησιολόγιο των παιχτών, οι οποίοι, εντάξει, το παραδέχονται και οι ίδιοι που μιλάμε λίγο μαζί τους, είναι κάτι καινούριο για αυτούς, αυτός ο τρόπος δουλειάς. Έτσι λειτουργούν και οι Ισπανοί γενικότερα, mm-hmm, από την αρχή πολύ έντονα και με την μπάλα στο πρόγραμμα, αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι υπάρχει μπάλα ισορροπεί λίγο με την κούραση και κάνει και πιο ευχάριστες προπονήσεις για τους από την εκγύμναση, το τρέξιμο και τα σχετικά, προφανώς. Ναι, είναι σίγουρα πιο ευχάριστα και περνάει και πιο εύκολα η προπόνηση. Και απλά είναι εντυπωσιακό ότι από τις πρώτες μέρες που, ξέρεις, δουλεύουν λίγο πάνω στη φυσική κατάσταση, ναι, στο τρέξιμο, στο να επανέλθει λίγο το κορμί σε ρυθμούς, ότι έχει βάλει μπάλα στο πρόγραμμά του. Αυτές οι προπονήσεις είναι πρώτες χρονιάς. Δηλαδή ο Άρης δεν έκανε προπονήσεις στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ήρθε κατευθείαν Τετάρτη σε 3-5 πηγάδια και ξεκίνησε. Την Πέμπτη το πρωί, φουλ ρυθμή. Και αυτές τις πρώτες μέρες βλέπουμε τον Ερέρα να εστιάζει κυρίως στο κομμάτι του passing game, στην γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και στην πίεση πάνω στην μπάλα όταν η ομάδα αμήνεται. Μπορεί να είναι αυτονόητα, αλλά είναι βασικά για τον Ισπανό στο αγωνιστικό έτσι πλάνο που θέλει να εφαρμόσει και πάνω στο οποίο θα δομήσει τον Άρη της νέας σεζόν. Δηλαδή μια ομάδα που θα έχει την κατοχή της μπάλας, mm-hmm, θα είναι κυρίαρχη μέσα στο γήπεδο, θα πιέζει ψηλά και θέλει γρήγορη κυκλοφορία. Ζητάει δύο επαφές. Μόνιμα δύο επαφές, υποδοχή πάσα. Δεν θέλει δηλαδή οι παίκτες να κρατούν πάρα πολύ την μπάλα στα πόδια. Γρήγορη σκέψη, απόφαση, ναι. Έτσι, ναι. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που προσπαθεί, Νίκο, να περάσει. Δεν έχει, ναι. Σαν ένα πρώτο δείγμα που έχεις από Ερέρα, τι κρατάς, τι έχεις σαν αίσθηση από το συγκεκριμένο προπονητή, πέρα από το πώς θέλει, από τα θέλω του μέσα στο γήπεδο, αυτό το γρήγορη πάσα, γρήγορη σκέψη, τι αίσθηση σου δίνει? Γιατί είναι κάτι, καταλαβαίνεις, πολύ καινούριο και για εσάς και για εμάς, ναι, ναι. Ένας Ισπανός τεχνικός, το τιμόνι του Άρη, τι αίσθηση σου έχει αφήσει μέχρι στιγμής? Κοίτα, εντάξει, είναι ένας προπονητής με μια διαφορετική φιλοσοφία από αυτή που είχαμε συνηθίσει στον Άρη τα τελευταία χρόνια. Πολύ, πολύ δουλευταράς και σαν χαρακτήρας είναι καλός. Δεν είναι δηλαδή, δεν τον έχουμε δει να ξεφεύγει. Είναι ισορροπημένη η συμπεριφορά του μέχρι στιγμής. Γιατί έχουμε δει και άλλους στο παρελθόν στον Άρη τα τελευταία χρόνια που, εντάξει, έχουν γράψει ιστορία για αυτή. Με την παρουσία τους στην ομάδα. Γενικότερα το πρώτο δείγμα είναι θετικό. Και είναι θετικό και έχει μεγαλύτερη σημασία, επειδή το ίδιο πράγμα ισχύει και για τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή τους βλέπεις ότι μπορεί να είναι κουρασμένοι, mm-hmm, και να φαίνεται και να το λένε και οι κιόλας, αλλά αυτό το οποίο λένε και σε κατηδία συζητήσεις, ας πούμε, αλλά και σε δηλώσεις που έχουν αρχίσει να κάνουν από χθες, είναι ότι τους αρέσει πολύ ο τρόπος δουλειάς.
και θεωρούν ότι ταιριάζει περισσότερο σε μια ομάδα όπως ο Άρης. Γιατί ο Άρης έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια και ειδικά πέρυσι να παίζει λίγο πιο αμυντικά και να μην δίνει τόση έμφαση στο επιθετικό κομμάτι και στην τακτική. Αλλά αυτό φαίνεται ότι ο Ρέγα θέλει να το αλλάξει από φέτος και γενικότερα αυτές τις πρώτες μέρες τουλάχιστον υπάρχει μια ικανοποίηση και ένα πρώτο θετικό δείγμα για τον Ισπανό τεχνικό. Βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε και τις επόμενες μέρες προετοιμασίας και κυρίως το δεύτερο στάδιο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία. Εντάξει, ναι, από τις 26 Ιουλίου μέχρι τις 5 Αυγούστου. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα ήταν καλό να πούμε κάτι τέτοιο. Θα βρεθούμε ίδια μέρα στο αεροδρόμιο με την αποστολή του Άρη, έτσι. Βέβαια, εσύ πας για διακοπές, όχι για δουλειά. Ναι, αλλά ίδια μέρα θα βρεθούμε. Ναι. Η Ελένη πουθενά δεν κάνει διακοπές, δεν την ξέρεις καλά. Να σου πω κάτι, έτσι βγαίνουν οι φήμες όμως, κατάλαβες. Έτσι δημιουργούνται τα σενάρια. Βλέπεις κάποιον στο αεροδρόμιο, φεύγει με κάποια ομάδα, σου λέει όπα, κάτι γίνεται εδώ. Σωστό. Γνωστή ξανθιά δημοσιογράφος εθεάθη με άλλη ομάδα από αυτή που καλύπτει το ρεπορτάζ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Δείτε περισσότερα με ένα κλικ. Σοκ. Σαν πρώτο συμπέρασμα για αυτές τις πρώτες μέρες αυτό σου λέω, θα ήταν επιπόλαιο να πούμε κάτι περισσότερο. Ένα πρώτο δείγμα που υπάρχει είναι θετικό, όπως επίσης δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο και για τους παίχτες, είτε τους καινούριους ας πούμε, είτε αυτούς που... Πότε τους περιμένετε? Που παραμένουν, κοίτα, ο Ματίγια και ο Μενέντες θα έρθουν τη Δευτέρα το βράδυ. Στην Θεσσαλονίκη. Αν με ακούτε να λαχανιάζουν, επειδή ανεβαίνουν μια νηφόρα τώρα. Λοιπόν. Εσύ και στη φύση. Κάνε και εσύ λίγο εκεί πέρα φυσική κατάσταση με τον Πάκο Ερέρα. Δύσκολα. Δεν είμαι πολύ φαν. Ο Ματίγια με τον Μενέντες έρχονται τη Δευτέρα. Την Τρίτη, την Τετάρτη, ενημέρωση που υπάρχει από την ΠΑΕ, θα έρθει και ο Νικολάς Κολάσο. Ναι. Ο 27χρονος μέσος της Boca Juniors που παραχωρήθηκε δανεικό στον Άρη. Και περιμένουμε να ρευστικοποιηθεί και η άφηξη του Ματίου Γκαρσία, του παίκτη Las Palmas, που επίσης θα τον πάρει ο Άρης δανεικό. Ναι. Άρα θα προλάβουν ένα κομμάτι από την προετοιμασία στα 3-5, έτσι, πηγάδια. Κοίτα, ο Ματίχια και ο Μενέντες νομίζω πως ναι. Ναι. Ο Κολάσο δεν ξέρω, γιατί αν έρθει Τετάρτη, την Πέμπτη θα περάσει από εξετάσεις. Να υπογράψει κιόλας, ο Άρης γυρνάει την μεθεπόμενη Δευτέρα, δηλαδή για 3-4 μέρες. Δεν ξέρω αν ο Ερέρα θα θέλει να τον φέρει εδώ πέρα. Καλά, δίπλα είστε, δεν είναι ότι είστε και μακριά. Καλά, μακριά δεν είμαστε, εντάξει, σε καμία περίπτωση. Δύο ώρες είναι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αλλά μπορεί ο Ισπανός να αποφασίσει να μείνει παίξει στη Θεσσαλονίκη και να σωματωθεί με την ομάδα κάτω. Ναι, ναι, ναι. Και όχι εδώ πέρα. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Πέρα από την ομάδα τον προπονητή, υπάρχουν άνθρωποι της διοίκησης, έχουν έρθει, έχουν κάνει καμία εμφάνιση, τι γίνεται? Όχι, δεν έχει έρθει κάποιος έως τώρα. Να σου πω αλήθεια, για μένα αυτό είναι και καλύτερο. Να αφήσουν την ομάδα με ηρεμία να δουλέψει, ναι. Να αφήσουν την ομάδα με ηρεμία να δουλέψει, να δώσουν απομόνωση, γιατί μιλάμε για απομόνωση εδώ πάνω πραγματικά. Και όταν υπάρχουν και μεταγραφικά μέτωπα ανοιχτά. Ναι, και αυτό εντάξει. Ο Φόδωρος Καρυπίδης μαζί με τον αθλητικό διευθυντή, τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, ταξίδευσαν χθες στην Ιταλία έτσι κι αλλιώς. Ναι. Για να πραγματοποιήσουν μια συνάντηση με ανθρώπους στη Ουντινέζε. Γενικού περιεχομένου, όχι συγκεκριμένα για κάποιο λόγο υποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω τώρα αν μέχρι την άλλη Δευτέρα θα έρθει κάποιος από τους δύο ή και οι δύο. Ναι. Πάνω στα 3-5 πηγάδια. Δεν υπάρχει κάποιος, εντάξει. Κοίτα, για μένα αυτός που ξεχωρίζει μέχρι στιγμής τις προπονήσεις, δεν θα πω για κάποιον ποδοσφαιριστή, γιατί είναι ακόμα νωρίς να μιλήσουμε για κάποιον που ξεχωρίζει, είναι ο Ραούλ Μπράβο. Ναι. Ο Ισπανός που πλέον έχει ρόλο στο τεχνικό team της ομάδας, αλλά συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις μαζί με τους υπόλοιπους παίχτες. Βοηθάει και τον Ερέρα στην μετάφραση και για να μεταφέρει τις οδηγίες του στους Έλληνες κυρίως, γιατί ξέρει άλλωστε την ελληνική γλώσσα, Μπράβο. Και τον βλέπεις και τρέχει και συμμετέχει και στις ασκήσεις και στο τρέξιμο και στα παιχνιδάκια που γίνονται. Ναι. Δεν έχει αποβάλει ακόμα το μικρόβιο του ποδοσφαιριστή από μέσα εδώ. Σημαντικός συνδετικός κρίκος, έτσι να τα λέμε κιόλα. Εντάξει, είναι σίγουρα και να σου πω κάτι, μιλάμε και για το Ραούλ Μπράβο. Τώρα ναι. Ο άνθρωπος στην Ισπανία είναι μια προσωπικότητα. Σηκώνει το τηλέφωνο, παίρνει κάποιον στη Ρεάλ Μαδρίτη, α πούμε, για παράδειγμα. Είναι και ένας άνθρωπος που μπορεί να σε βοηθήσει και με άλλους τρόπους. Ναι. Να σηκώσει το τηλέφωνο και... να πάρει τον Μαρσέλο να του πει δύο λόγια για τον αποκλεισμό της Βραζιλίας. Ευχαριστώ. Ναι. Και του πει Μαρσέλο, δεν κουνιέμαι. Δεν κουνιέμαι. Αλήθεια, Νίκο.
Πες ό,τι έχεις να πεις να τελειώνουμε. Παιδιά, 9 και 33 πήγε, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Με αυτά που λες. Να αναφέρω ότι απλά περνάμε και στο διάλειμμα ότι σήμερα το πρόγραμμα είχε μόνο πριν η προπόνηση, προληθώθηκε πριν από λίγο. Τα πρόγραμμα υπάρχει ρεπό που έχει δώσει ο Ρέρα στην ομάδα. Κάποιοι θα κατεβούν και στην ΑΟΣ από την Εθνική Κάποιοι παίχτες, κάποιοι θα παραμένουν εδώ πέρα. Έτσι λίγο κάποιες ανάσες για την ομάδα μετά από σχεδόν τρεις μέρες έντονης προπόνησης. Η σημερινή προπόνηση για πρώτη φορά είδαμε και κάτι σαν διπλό, δεν ήταν κανονικό γιατί έγινε στο μισό γήπεδο, ναι. Με τον Ερέρ να χωρίζει τους παίχτες σε ομάδες των 7 και είδαμε και τα πρώτα γκολ μετά από τρεις μέρες εδώ πέρα στα 35 πηγάδια. Για την ιστορία, για πολλούς μπορεί να μην έχει σημασία, αλλά το πρώτο γκολ το πέτυχε ο Διαμαντόπουλος, είδαμε και τον Τιγκινή να σκοράρει κάποια γκολ. Και ελπίζουμε να δούμε πολλά περισσότερα, γιατί αυτή είναι και η ουσία. Δηλαδή, θα μπορούμε να πούμε και περισσότερο όταν θα αρχίσει να μπαίνει στις προπονήσεις ομάδας πιο πολύ το τακτικό κομμάτι και αυτά τα οικογενειακά διπλά, ναι. Τα οποία κάνουν οι προπονητές. Τότε θα μπορούμε να πούμε περισσότερα και να αρχίσουμε να έχουμε και μια καλύτερη άποψη για όλους τους ποδοσφαιριστές σιγά-σιγά. Μάλιστα. Και επειδή αυτά που μας ενδιαφέρουν, εσείς τι θα κάνετε σήμερα στο ρεπό? Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Θα δούμε την Αγγλία. Α, μέσα. Πολύ ωραία επιλογή. Λοιπόν, θα δούμε την Αγγλία. Αυτά. Θέλεις και Αγγλία κιόλας, μη μου πεις. Εντάξει, συμπαθείς. Εγώ Γαλλία θέλω, αλλά γενικότερα, αλλά και η Αγγλία μου είναι συμπαθείς. Και το βράδυ Ρωσία-Κροατία. Κροατία. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Τόσο στη τελευταία στιγμή. Τον Νίκο τον ακούτε καθημερινά με ζωντανές συνδέσεις από τα 3-5 πηγάδια, εδώ με όλο το ρεπορτάζ του Άρη και τα όσα συμβαίνουν εκεί στην προετοιμασία της ομάδας. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε, να σε αποδεσμεύσουμε. Καλή συνέχεια. Θα σε ακούσουμε και στην πορεία της ημέρας. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, η σύνδεσή μας ήταν μία προσφορά από τα οπτικά Πισανίδης στα Κουφάλια. Έτσι τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στο πλευρό των απεσταλμένων και βοηθούν στο να τους ακούτε κι εσείς, να τους ακούμε κι εμείς και να έχουμε άμεση ενημέρωση από το χτίσιμο των ομάδων. Έτσι πάντα μου αρέσουν αυτά τα κλισέ τα ωραία. Στα αγγλικά αυτό, αν το έλεγε σε ένα συνάδελφο, έπαιρνε, ας πούμε, ένας Ολλανδός. Ναι, όχι, ναι. Ένας Ελβετός, τώρα για τη Βασιλεία. Και σε ρωτούσε τι γίνεται, λένε αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, τι γίνεται στο ρεπορτάζ, πώς θα έλεγε το χτίσιμο της ομάδας που θα γίνει στο Όστερμπεκ της Ολλανδίας. Coach is building the team now, okay. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε για λίγο ακόμη. Καλημερίζουμε βεβαίως Γιώργο Συρίγο με ένα φρέντο καπουτσίνο στο χέρι, γυαλί λίγο μπλε καθρέφτης. Polarized. Πόλο μπλουζάκι, έτοιμος καλοκαιρινός για να έρθει στην παρέα σας μέχρι και τις 3. Με Enrique Iglesias μπήκαμε βεβαίως. Δύο ταξίδια θα σε πάω τώρα. Να με πας. Το ένα, αφού είπαμε, μπήκαμε με Ενρίκε, ναι. Θα σε πάω στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Ανδαλουσία και ακόμα πιο συγκεκριμένα σε ένα χωριό που λέγεται Μαριλανέδα. Μαριλανέδα. Και θέλω να σε ρωτήσω αν θα ήθελες να πάμε μετά από τα δεδομένα που θα σου πω. Λοιπόν, για δώσε τα δεδομένα και θα σου πω. Λοιπόν, η συντηρητική πλειονότητα αυτού του χωριού, ναι. Δουλεύει στα χωράφια της περιοχής. Δύσκολο. Και στο συνεταιρισμό που έχει αναλάβει να κάνει τις κονσέρβες και να πουλάει τα προϊόντα σε όλη την Ισπανία. Δύσκολη δουλειά. Λοιπόν, δεν είναι εύκολη, έτσι. Ο μισθός που παίρνουν είναι 1.200 ευρώ. Και όταν λέω που παίρνουν, όλοι. Α, όλοι έχουν... Έχουν μηδέν ανεργία. Ναι. Όλοι δουλεύουν. Όλοι. Όλοι παίρνουν 1.200 ευρώ. Ένα ευρώ παραπάνω, ένα ευρώ παρακάτω. Κανένας. Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Μένουν στην πόλη όσοι είναι στο ενίκιο, δίνουν, ενίκιο πες λίγο. Δεν ξέρω τα ενίκια της Ισπανίας, αλλά φαντάζομαι 300-400. 17 ευρώ το μήνα το ενίκιο για όσους μένουν στο ενίκιο. Δημόσια εκπαίδευση και υγεία, κόστος το μήνα. Με αυτά που μιλείς μηδέν. 12 ολόκληρα ευρώ δίνουν για να έχουν υγεία και εκπαίδευση το μήνα. Δηλαδή με ένα πενιντάρικο καθαρίζουν διαμονή, ναι. Εκπαίδευση και τα σχετικά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μηδέν εγκληματικότητα. Δεν κλειδώνουν πόρτα. Δεν υπάρχει όλοι... αστυνομία στο χώρο. Δεν υπάρχει αστυνομία. Δεν είναι ότι το λέμε έτσι. Δεν υπάρχει. Άρα ούτε αστυνομία, ούτε τίποτα. Εγκληματικότητα. Ναι. Δεν υπάρχουν εκκλησίες. Ναι. Τίποτα καθόλου. Είναι το υπόδειγμα, λέει, μιας κοινωνίας. Ήρθε ο δήμαρχος εδώ, πριν λίγα χρόνια, ο Μανουέλ Σάντσες Γκορντίγιο, ο ιστορικός αυτός δήμαρχος, ο οποίος πήρε
το χωράφι το τεράστιο που βρίσκεται παίξι της πόλης, το οποίο ανήκε σε έναν μεγαλοτσιφλικά. Ναι, ναι, ναι. Πώς ήταν στην Εσμεράλδα τότε. Ναι, ναι, ναι. Το πήρε και το έδωσε στο λαό αυτής της πόλης. Έκανε όλον τον αγώνα για να το πάρουν από αυτόν τον έναν που είχε το μονοπόλιο και το διαχειρίζονται μόνοι τους. Είναι μια ουτοπία που τελικά μπορεί να συμβεί. Όταν ήρθε λοιπόν στην Αθήνα πριν λίγα χρόνια για να δώσει μια ομιλία σχετικά με αυτή την ουτοπία, το ρώτησαν ότι εντάξει, πώς γίνεται αυτό. Πώς το έχει καταφέρει έτσι. Και είπε ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο τον κόσμο. Στην Αθήνα για παράδειγμα, όχι σε ολόκληρη την Αθήνα, να ξεκινήσει όμως κοινωνία-κοινωνία, γειτονιά-γειτονιά. Να γίνεται όλο πιο αυτοδιαχειριζόμενο. Και του είπαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί στην Αθήνα δεν υπάρχουν χωράφια. Ναι. Και απάντησε με το εξής απλοϊκό. Αν υπάρχει θέληση, όλα γίνονται, λένε. Τον αδικείς. Μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο που όχι απλά πετυχημένος. Ναι. Είναι ιστορικό αυτό το οποίο πέτυχε για την Μαριλανέδα. Μαριλανέδα, ναι. Μαριλανέδα. Καμία ενεργία. Καμία ενεργία. Καμία εγκληματικότητα. Το κόστος της ζωής προφανώς και θα είναι πολύ καλό αφού όλοι αμείβονται ίσα. Και τα... Είναι μια κοινωνία που επικεντρώνεται στον άνθρωπο και όχι στο κέρδος. Τι όμορφο. Ούτε... Και άμα δεις και φωτογραφίες, γκουγκλάρετε το λίγο το μέρος, είναι και πανέμορφο. Μαριλανέδα. Ναι. Μπράβο, μακάρι να είχαμε έναν κόσμο γεμάτο Μαριλανέδες. Ναι. Έτσι. Και χωρίς Τάιλερ Χάνεκατ, γιατί θα σε πάω τώρα το δεύτερο ταξίδι. Τι έχει πάθει αυτό το αγόρι. Τι έχει πάθει ο Τάιλερ. Πάμε στο Sherman Oaks, στο Λος Άντζελες, τον είπα. Ο άσος της Χίμκι, έτσι ο Τάιλερ. Ναι, παίζει στη Χίμκι ο Χάνεκατ. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, αντάλλαξε πυροβολισμούς με την αστυνομία και έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του για να αποφύγει τη σύλληψη. Όπως αναφέρει το ABC, τα πυρά έπεσαν στο προάστιο του LA στις 5 μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα. Αντάλλαξε πυρά. Με την αστυνομία. Με την αστυνομία. Άκου τι έγινε. Πήρε η μάνα του τηλέφωνο στην αστυνομία και είπε ότι ότι ο γιος της εμφανίζει μια αλόκοτη συμπεριφορά. Μάλιστα. Πήγε η αστυνομία μέσα στο σπίτι του Χάινεκατ και αυτός έρθει σε ένα πυροβολή. Μάλιστα. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι δεν υπάρχουν τραυματίες ευτυχώς. Μάλιστα, επειδή οι αρχές δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, κατάλαβαν ότι είναι ζωντανός. Γιατί αντάλλασε μηνύματα με κάποιον οικείο του. 30 κατοικίες στην περίμετρο από το σπίτι του έχουν εκενωθεί για προληπτικούς λόγους και αναμένουμε νεότερα. Πάρα πολύ. Έτσι τα ξαφνικά. Πάρα πολύ περίεργη ιστορία. Υπόθεση, έτσι. Και ιστορία βεβαίως. Εντάξει, τώρα στα καλά καθούμενα. 28 χρονών παλικάρι, σαν τα κρύα τα νερά που θα έλεγε και η θεία μου η Τούλα. Επαγγελματίας αθλητής τώρα να δίνει τέτοια δικαιώματα και να γίνεται πρώτο θέμα σε δημοσιεύματα για τέτοιους λόγους, δεν το συζητάμε καν. Ελπίζουμε να είναι μια τρέλα της στιγμής, ναι, έτσι. Κυριολεκτικά τρέλα. Τρέλα. Όπως φαίνεται η ιστορία να είναι. Τρέλα της στιγμής και όλα να πάνε καλά με τον Χάινεκεν. Λες, ας πούμε, να συνειδητοποιήσει ότι έχουν περάσει 58 παιχνίδια και έχουν μείνει άλλα 6 και να του γυρίσει το μυαλό. Δεν για ξέρω. Το Μοντιάλ. Δεν ξέρω τι. Εγώ χθες όταν το συνειδητοποίησα, μια μούρλα με έπιασε. Έχουν μείνει μόλις 6 παιχνίδια. 6 παιχνίδια μαζί με το μικρό τελικό. Μετά αρχίζουν τα ευρωπαϊκά των ομάδων, οπότε μπαίνουν σε άλλο μου. Λοιπόν, σήμερα στη 5. Εγώ ξέρεις, σκεφτόμουν. Τι? Ότι λέω, καλά τη βγάλαμε αυτό το καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή, με το που τελείωσαν, με το που τελείωσαν τα πρωταθλήματα και αυτά, μείναμε πολύ λίγες μέρες χωρίς αγωνιστική δράση. Ξέρεις, ρε παιδί μου, χωρίς. Και θυμάσαι πώς ήμασταν. Ναι, κοντά ένα μήνα. Ναι, όχι, δεν μείναμε ένα μήνα. Λίγες μέρες μείναμε. Πότε ήταν τελικό σε 6? 12. Και 15 ξεκίνησε το Μοντιάλ Ιουνίου. Ένα μήνα. Απλά κάτι είχαμε να ασχολούμαστε. Ναι. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα το διάστημα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τις τελευταίες μέρες να άρχισα να βαριέμαι, ναι, που ναι, δεν ναι. έβλεπα κάτι, που δεν είχε ποδόσφαιρο. Και λέω, του χρόνου το καλοκαίρι, γενικά τα καλοκαίρια. Του χρόνου. Που δεν του παραχρόνου έχει γιούρο. Που δεν έχει κάτι. Τι κάνεις. Κόπα Αμέρικα πότε έχει του χρόνου. Τι έχει του χρόνου. Αν πάρεις το πρωτάθλημα θα μου πεις. Σας παρακαλώ να μην βάζουμε τέτοιο υποθετικό σύνδεσμο, να βάλουμε όταν πάρεις το πρωτάθλημα του χρόνου. Και πάλι δεν έχει να κάνει μόνο με μια συγκεκριμένη... Τι κάνεις το καλοκαίρι, είσαι ποδοσφαιρόφιλος. Δηλαδή που δεν έχει μεγάλες διοργανώσεις. Δεν μπορείς να βλέπεις και ξέρεις, αυτό το καταλαβαίνεις όταν είναι μπροστά σου η διοργάνωση. Έτσι όταν το βλέπεις, το παρακολουθείς και ξαφνικά λες... Χριστέ μου, τι θα κάνω. Λένα, εδώ είχαμε 2 μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη ρεπό. Και δεν ήμασταν καλά. Και δεν ήμασταν καλά, ξεκάθαρα. Εγώ διάβασα ό,τι υπήρχε στο σπίτι. Είδα ταινίες. Είδα την ταινία του Πελέ. Μέχρι το ποτέ την Κυριακή με τη Μελίνα Μερκούρη είδα.
Φαντάσου. Δύσκολη κατάσταση. Δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, σήμερα Σουηδία-Αγγλία στις 5. Σουηδία-Αγγλία στις 5. Ξέρω ότι έχετε επενδύσει τα λεφτά σας πάνω στο game. Τα λεφτά σας πάνω στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Το ξέρω, το που γνωρίζω. Το It's coming home ακούγεται πιο συχνά από το έχουμε Μουντιάλ εδώ και ένα μήνα. Έτσι ακριβώς. Κοίτα, από την πρώτη στιγμή δηλαδή, και από τη φάση των ομίλων, αν είχε αποκλειστεί, θα ακουγόταν ένα It's coming home. Αν από κάποια μπορεί να κάνει την έκπληξη η Αγγλία, νομίζω είναι η Σουηδία να αποκλειστεί. Θα μπορεί να το καταφέρει, δηλαδή δεν το περιμένεις. Αγγλία είσαι, ας πούμε. Ναι. Αυτό, από, εκεί που δεν το από εκεί που δεν το περιμένεις θα αποκλειστεί. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το έργο της φάνηκε να είναι εύκολο απέναντι στην Κολομβία. Ναι. Έτσι, αν και κρίθηκε στα πέναλτι, δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο κρίνεται στα πέναλτι, δεν μπορείς να πεις ότι... Αλλά ήταν καθαρά μία φάση. Ναι, ακριβώς. Φάνηκε ότι οι Κολομβιανοί ήταν πολύ σκληροί για να πεθάνουν και να τα παρατήσουν. Τα αγόρια μου. Έτσι, μέχρι τέλος το πάλεψαν, το διεκδίκησαν και οδήγησαν τη διαδικασία στη φάση των πέναλτι, έτσι. Ναι. Και εκεί φυσικά ο πιο τυχερός, γιατί όταν μιλάμε για πέναλτι νομίζω ότι είναι περισσότερο τύχη. Θέμα τύχης, έτσι. Πήρε την πρόκριση η Αγγλία, η οποία αντιμετωπίζει την Σουηδία, μια Σουηδία χωρίς τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, και αυτό έχει σηκώσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για την εικόνα που παρουσιάζει η Σουηδία με Ζλάταν και χωρίς Ζλάταν, το πόσο προσωποκεντρική ομάδα ήταν η Σουηδία με Ζλάταν και πόσο καλό ενδεχομένως βάσει της πορείας και βάσει των αποτελεσμάτων έχει κάνει η αποχώρηση του Ζλάταν στη Σουηδία, πόσο έχουν μάθει να λειτουργούν σε ένα σύνολο, να λειτουργούν στο ένας για όλους και όλοι για έναν, έτσι, και όχι να χτίζεται μια ομάδα σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως είναι η Βραζιλία του Νεϊμάρ, όπως είναι η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως είναι η Αργεντινή του Μέση. Έτσι. Έχουν μάθει όλοι να δουλεύουν σε ένα σύνολο και όλοι μαζί να παλεύουν. Το tweet του Ιμπραήμοβιτς χθες το είδες? Όχι. Έκανε ένα mention στον David Beckham, mm-hmm. που τον προκαλεί. Του λέει, σε περίπτωση που κερδίσει σήμερα η Σουηδία, θα σε κεράσω φαγητό σε ένα εστιατόριο. Σε περίπτωση που κερδίσει η Αγγλία, του λέει, ναι. Θα σου κεράσω φαγητό σε ένα εστιατόριο, και σε περίπτωση που κερδίσει όμως η Σουηδία και προκριθεί, θα μου αγοράσει ό,τι θέλω από το γνωστό κατάστημα επίπλων, το σουηδικό. Ναι, αλήθεια. Ναι. Μεγάλο Ζλάταν. Τρολάρι κόσμο, ναι, λέει τα. Λοιπόν, και το βράδυ παίζει η ομάδα μου. Κροατία, η πατρίδα μου. Η δεύτερη πατρίδα μου. Και έλεγα από πού έχεις ρίζες. Ναι. Προσπαθούσα τόσο καιρό να καταλάβω. Ρωσία. Οι γυναίκες Κροατίας. Τι? Κροάτες και οι γυναίκες Κροάτισες. Ξεκάθαρα Κροάτισες. Ρωσία-Κροατία λοιπόν στις 9. Μας αρέσει αυτή η Κροατία. Μίλα εσύ, γιατί εγώ είμαι ερωτευμένη. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική. Ναι, είναι οι ρίζες που λέγαμε πριν. Είναι προηγουμένως. Οι ρίζες και είναι και ότι είμαι ερωτευμένη με τον Αντερέμπιτς. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Λοιπόν, δύο παιχνίδια και τα δύο με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα, 5 και 9. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε και σας αποδεσμεύσουμε, μας αποδεσμεύσετε μάλλον για την ακρίβεια, όχι εμείς εσάς, εκπληκτικό βίντεο υποδοχής και καλωσορίσματος από την Παρί στον μεγάλο Gianluigi Buffon. Έτσι, νομίζω ότι απλόχερα δίνουν μαθήματα, marketing, μαθήματα. Πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Είναι ένα βίντεο το οποίο δείχνει κάποιον να... Ράβει, να παίρνει μέτρα για ένα κουστούμι. Να ράβουν σε κάποιον το κουστούμι, τα μανικετόκουμπα, τα μέτρα του πίσω, και ξαφνικά αυτός ο κάποιος είναι ο Μπουφόν. Βγαίνει από τα ποδητήρια, ανοίγει την πόρτα. Από τα δοκιμαστήρια. Τα δοκιμαστήρια. Ναι. Και εγώ ποδητήρια το έχω πει, τα δοκιμαστήρια, να ξέρεις. Και είναι ο Μπουφόν, ο οποίος τι λέει, είμαι έτοιμος, όχι. Κάτι πάμε, λέει, πάμε, ναι. Κάτι τέτοιο. Μαζί σου πάμε παντού, Μπουφόν, το ξέρεις αυτό, και στα 40 και στα 50, ηλικία για σένα δεν έχει καμία σημασία και δεν παίζει κανέναν ρόλο. Σήμερα κυκλοφορεί η Φόρτσα και η Άρης Ίσε, δεν προλαβαίνουμε να πούμε αναλυτικά τι λένε οι δύο εφημερίδες, προλάβετε στα περίπτερα για να μάθετε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και βεβαίως για το ρεπορτάζ του Άρη. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Εδώ. Στις επάλξεις. Δεν πάμε πουθενά, με βροχή, κρύα, χαλκιδικές, χωρίς χαλκιδικές, εμείς εδώ, το σταθερό σας ραντεβού, 10 με 12 το πρωί, ακολουθεί ο Γιώργος Συρίγος και ένας απλός παρατηρητής. Ραντεβού λοιπόν αύριο στις 10, μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας!